Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Γκάλι του Άι Θεράπη. Air Jordan μου. Τι κάνεις, ψυχούλα μου, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Άστα Μπορτζόρντον. Γιατί? Σαν τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο συλλεκτικό, έτσι. Θα δείτε τον Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο λόγω ημέρας, γιατί έχουμε ημιτελικά κυπέλλου μπάσκετ. Παίζει ο ΠΑΟΚ στην Κύμη. Θέλει να πάει τελικό μετά από 20 χρόνια. Και παίζει ο Ολυμπιακός. Μόνο αγώνα. Μόνο. Στην Κύμη. Στην Κύμη μέσα. Θα χάσει. Με τον καλό τον λόγο. Ο άλλος τελικός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Και σε τρεις μέρες στα ωράκια κάτω στην Κρήτη έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Στην Κρήτη θα πάει ο τελικός. Ναι. Ναι. Τώρα πάμε ή θα έχουμε. Κοίταξε, ναι. Καλό θα είναι ναι. Να περάσει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Να πάνε και στο μπάσκετ να συγκρουστούν. Βέβαια εκεί είναι ανώτερος ο Ολυμπιακός. Θα έχει και κόσμο. Πώς θα έχει. Ωραία. Τι ωραία. Τέλεια. Να πέσει λίγο. Α, να έχει λίγο να ανεβάσουμε ναι. Λίγους στιγμούς. Ναι. Και εσύ επειδή είσαι επίκαιρος άνθρωπος, δεν είναι στάσιμο. Όχι. Εξελίσσεσαι ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Έχουμε ανεβάσει ένα βιντεάκι τιμή Σένεκεν έτσι του μπάσκετ σήμερα για να αποδείξουμε ότι ο Κωστής το έχει. Είμαι φίλος του μπάσκετ. Είσαι φίλος του μπάσκετ, πιάνεις την μπάλα με τα σπυριά και την πετάς, ας πούμε έτσι. Πάντα. Ναι. Μπείτε λοιπόν, σας καλημερίζουμε με μπασκετικό τρόπο σήμερα στο γκρουπάκι του Μετρόπολης, στο γκρουπάκι του Κωστή, στο γκρουπάκι του Κουλ. Έτσι βλέπετε ένα. 20 δευτερόλεπτα μαγικά, δηλαδή δεν χρειάζεται να δει τίποτα άλλο για να σας φτιάξουμε και την διάθεση και με τα ματάκια σας. Με καζαμπάκα θα πάμε, έτσι που λενάρα μεγάλη, μέχρι και τις 10 και με όλη την επικαιρότητα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, να πάμε από τα ποδόσφαιρα, Κωνσταντίνε μου? Όχι. Τι θες, μπάσκετ αγόρι μου? Όχι. Κοινωνικά αγόρι μου? Έχει τίποτα. Τι θες να πιάσουμε, ναι, τι. Ο Τσίπρας ησυχία τελευταία δεν τον βλέπω να κουνιέται. Πήγε Τουρκίες, έκανε, γύρισε, δεν τον βλέπω να κουνιέται. Ο καλύτερος πρωθυπουργός που είχε η Ελλάδα. Βέβαια, ήμουν σίγουρος, ρε φίλε. Εγώ ξέρω τώρα που είμαι Τσίπρα. Πέρασε με τα μνημόνια, δεν κουνήθηκε τίποτα. Το αλλάξαμε το ναι, το κάναμε όχι, το όχι ναι και τίποτα. Κίχα, ονόματα. Σήμερα και στην Σερβία, πώς θέλετε στην. Πώς ήταν τη χώρα αυτή, τη Βόρεια Μακεδονία. Ποια, τα Σκόπια. Η Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια, ναι. Τα Σκόπια, πες τα Σκόπια, Σκόπια, Μίσκο. Ο Αμερικάνος σήμερα, ναι. Σκόπια. Τι κάνει ο Αμερικάνος. Αλλάζουν τα ονόματα κανονικά σήμερα. Θα πάνε σήμερα εκεί να τα αλλάξουν οι Αμερικάνοι. Βέβαια. Ας τα αλλάξουν. Έχετε πισινό να πάτε να διαμαρτυρηθείτε. Ποιοι να πάμε, δηλαδή. Πάτε να πείτε. Ποιοι θες να πάμε, αγόρι. Αυτή η Μακεδονομάχη, όλοι εμείς. Α, όλοι εμείς. Βάζει και το τέλος, γιατί τι πράβα είσαι. Με τα αερόστα, θα πάει ο Μπούζος τώρα με τα αερόστα, θα πάρω. Να το ρόκαστο να πάρει το καλάζικο. Παλίκαρος ο Γιώργος. Ο με το ποδήλατο, άμα τον πεις και με το ποδήλατο ανεβαίνει. Κάνει το γύρο να πάρει το ποδήλατο για να πάει στα Σκόπια εκεί να διαμαρτυρηθεί. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Τι μου λες. Και Παγκόσμια Μέρα, Διεθνή Ημέρα Προφυλακτικού. Ναι. Αν ενδιαφέρεσαι. Το προφυλακτικό. Έτσι, τέτοιο όνομα θα βγάλω να το βγάλω σήμερα. Ναι. Σώζει ζωές. Τι σώζει ζωές. Σώζει ζωές. Πραγματικά σώζει ζωές, βέβαια. Σκοτώνει ζωές. Όχι, σώζει ζωές, γιατί εγώ το πάω ανάποδα. Εγώ το πάω κανονικά. Γιατί άμα. Εσύ το πας ευθεία, Εγώ λέω σώζει ζωές, γιατί πολλοί χωρίς προφυλακτικό. Τι απάθουνε, δηλαδή.
δεν είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς και γίνονται. Ωραία. Ναι. Τι ωραία. 18 δε... χρόνια, 17 να γίνεις γονείς, να γίνεις μπαμπάς, μαμά. Θα γίνεις. Ή να πας να κάνεις διάφορα άλλα, τέλος πάντων, εκτρώσεις και δεν συμμαζεύεται. Θα κάνεις αυτό προσέχεις. Ή θα κάνεις έκτρωση. Ή θα το κρατήσεις και θα υποφέρεις. Γι' αυτό λέω σώζ ζωές. Βάλτο και σώζ ζωές. Όχι, με συγχωρείς. Ναι. Αυτοί που δεν έχουν παιδιά και πρέπει να υιοθετήσουν από πού θα τα πάρουν. Α, το πας. Το πράγμα η κοινωνία. Πρέπει να έχει ισορροπία. Πάρουν από την Αφρική, πάρουν από την Κίνα που έχουμε πάρα πολλά. Γιατί να κάνουμε κι άλλα, να δημιουργήσουμε εδώ, δεν είναι σωστό από την Αφρική. Ήδη πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Ναι, να ορίσατε. Το προφυλακτικό σου στέλνει για την απόλαυση. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να κάνω, ας πούμε. Ισχύει. Γιατί να έχει προφυλακτικό. Ναι, γι' αυτό το λόγο που ανέφερα νωρίτερα. Ότι... Να κάνει τι. Δεν μένουν τα κοριτσάκια. Γιατί να μείνει έγκυο. Έγκυο χωρίς να το θέλουν. Του λέει βγες πριν τελειώσει την ιστορία. Δεν ξεχνιέται για 2 δευτερόλεπτα, τι να κάνουμε τώρα, ρε Κωνσταντίνε. Τι είναι, φανάρι κόκκινο. Φανάρι κόκκινο, τι να κάνουμε τώρα, προφυλακτικά. Τα προφυλακτικά πρέπει να υπάρχουν. Ναι. Όμως, γιατί ο πληθυσμός έχει εκραγεί, να πούμε. Αυτό λέμε. Ο παγκόσμιος πληθυσμός. Δεν μας χωράει 7 δισεκατομμύρια. Δεν μας χωράει. Πρέπει να κατέβουμε λίγο. Κάνα δισεκατομμύριο. Πρέπει να πάμε κανένα δις πίσω για να υπάρχει ανάπτυξη. Σωστά μιλά. Διότι πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη γη. Δεν μπορεί, δεν φτάνει το τρόφιμο, δεν φτάνει. Καταστρέφουμε την ατμόσφαιρα. 1000 κάνουν. Ένα δις επιπλέον κάνουμε πράγματα. Άρα δεν πρέπει. Ή να βρεθούν πολλά προφυλακτικά, ή να βρεθεί μια ενίατη ασθένεια, ναι. Να φύγουμε μερικοί, ξέρω εγώ. Φαγώθηκε φαγώθηκε. Αυτή είναι η ισορροπία. Αυτή είναι η ισορροπία. Balance. Balance. Balance που λέει δηλαδή. Αυτή είναι η ισορροπία. Ρακούν. Γιορτάζει ο Ακύλα, έχει κανένα Ακύλα. Ο Ακύλα. Είχα ένα φίλο τον Ατύλα. Ατύλα, ναι, τον Ατύλα και εγώ αυτό. Και Πρισίλα. Ναι. Πρισίλα, ωραίο όνομα. Πρισίλα. Θα έλεγα στην κόρη σου Πρισίλα. Πρισίλα. Πρισίλα, ναι. Γιατί ξένη να την βγάλω Πρισίλα. Ναι, εντάξει, πάντως είναι ωραίο. Το βλέπουμε στενής. Πρισίλα. Άμα έπρεπε καμιά Ουκρανή, μπορεί να την έβγαζε Πρισίλα. Πρισίλα, ναι. Πρισίλα. Πρισίλα. Ναι. Λοιπόν, το όνομα της μαμάς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πάγε με την ατζέντα, με τον πληθυσμό, ναι. Με ό,τι τέλος πάντων συνεπάγεται. Έχετε το λογικό. Ναι, είναι το λογικό. Είναι αυτή εδώ. Είναι το λογικό, όντως είναι το λογικό, όπως και να το κάνουμε. Ο Ακύλα είχε ένα φίλο που πουλούσε λάστιχα, ζάντες και τέτοια. Α, είδες, ναι. Το βρήκες και αυτό. Σιγά με το άφηνες. Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες είχαμε τη βράβευση από τον ΨΑΠ για τους κορυφαίους της χρονιάς. Πήγαν πάρα πολλές εσάς. ΨΑΠ τι είναι αυτό? Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Τρίχες. Καλά, τι τρίχες. Τρίχες. Τι τρίχες, αυτός είναι ο ΨΑΠ. Λοιπόν, ΨΑΠ, τρίχες είναι. Άμα υπάρχουν. Είχαμε βραβεύσεις, άμα υπάρχουν... Λοιπόν, σχολιάσουμε γρήγορα, γρήγορα. Άμα υπάρχουν πρόεδροι σαν τον Μαρινάκη, σαν τον. Μελισανίδη. Όχι τόσο πολύ. Αλλά σαν το Σαββίδι, δηλαδή πώς θα θες 500 πάρτα. Δεν τους τρώνε λεφτά, δεν τους τρώνε ίκα κτλ. Ναι. Ο Καρυπίδης πληρώνει κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, τι να τον κάνεις στον ΨΑΠ. Ο ΨΑΠ ήταν μια απάτη. Ό,τι υπήρχε σε συνδικαλιστικό όργανο στην Ελλάδα, εγώ το θεωρώ απάτη. Είτε είναι ΨΑΠ είτε είναι ΜΑΤ. Δηλαδή... Έλα, τα πεις μετά εδώ που έρχονται όλοι οι χωλίτες, να τους τα πεις. Τι. Τους τα έχεις πει εδώ, αυτά όλα. Φυσικά. Α, τα έχεις πει. Φυσικά. Α. Συνδικαλιστές είναι για μένα πατώνες. Φαντάσιμο. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις εδώ λίγο για να σας δω σε μια φορά. Λε... Σε σύγκρουση να σας δω μια φορά. Τι σύγκρουση. Ναι. Για μένα οι συνδικαλιστές είναι, είναι πατώνες. Ναι, ναι. Γιατί. Όχι, όχι, θα γίνει χαμός. Εκμεταλλεύονται ατομικά. Με τα αφεντικά από πίσω πάνε και τα βρίσκουν και οι άλλοι να με πεινάνε. Άστο του συνδικαλιστές στην Ελλάδα, δεν θέλω να τους. Δεν μ' αρέσουν τέτοιοι. Καλύτερος θερματοφύλακας. Στην Ελλάδα, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά ψήφισαν τον Γιαννιώτη. Ποιον? Τον Γιαννιώτη. Να, γι' αυτό θέλουν ξύλο. Ναι, θα πάμε και σ' άλλα, γι' αυτό σου λέω, θα σχολιάσουμε. Ο Πασχαλάκης ήταν. Ο Γιαννιώτης καταρχήν. Δεν πήρε τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Την μισή χρονιά δεν έπαιξε καθόλου Ολυμπιακό. Τρεις μήνες έκανε με τον Ατρόμητο. Αυτό μου λες. Τι Γιαννιώτης. Και στον Ατρόμητο που ήταν, ναι. Μια έξοδο να πιάσει την μπάλα σταθερά δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Ο Γιαννιώτης είναι ένας μέτριος θερματοφύλακας, ο οποίος είναι δικό μας παιδί από εδώ πάνω κτλ. Ωραία. Αλλά δεν ήταν για να βγαίνει καλύτερο σου. Για Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, αν πάρει κανένα βιομήχανο. Και την άκρη δεν κάνει. Ωραία. Είναι για Ατρόμητο, είναι για Τρίπολη, καλός και τα λοιπά. Εκεί τον κατατάσσω. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής. Ναι. Ο Δουβίκας του Αστέρα. Ποιος? Ο Δουβίκας. Ούτε τον ξέρει η μάνα του. 1,5 μάτς έκανε, πραγματικά 1,5 μάτς το παιδί. Οκ. Okay. Ούτε τον ξέρει η μάνα του. Πρέπει να τον ξέρουμε, στον Αστέρα έκανε 1,5 μάτς. Ποιον Αστέρα το Δουβίκα, τώρα αν πνευματικό στον Αστέρα, ο Δουβίκας τώρα α πούμε. Καλύτερος. Δηλαδή με συγχωρείς. Ναι. Ο Ακμπομ δεν είναι. Πρόσεξε, πρόσεξε. Για πέρσι. Μετράμε για την τι? Ημερολογιακή σεζόν, ναι. Του 18. Ο ναι. Ακόμ δεν εμφανίστηκε καθόλου το 18. Μάλιστα. Εμφανίζεται σε στήρι της οπόλου το 19 εμφανίζεται. Μάλιστα. Έλληνα. Ναι. Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής, ναι. Το 18 που μας πέρασε. Ναι. Ποιον θα ψήφιζε εσύ, γιατί προφανώς δεν τα είδες καθόλου. Τον Μπίζεσβαρ. Τον Νουάρντα βγάλανε. Τον Νουάρντα βγάλανε. Έχει βάση. Ξύλο θέλουν. Εντάξει, έχει βάση. Έχει βάση. Α, παρατήστε με έβγαλε τον Ατρόμητο Ευρώπη, ήρθε στον ΠΑΟΚ, απλά μετά το Σεπτέμβριο. Πάμε παρακάτω, Μπίζεσβαρ. Ούτε εδώ, 0-3 δηλαδή. Ναι. Ναι.
Καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή του 18. Έλληνα. Ναι. Ποδοσφαιριστή του 18. 18. Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο. Πήρε το πρωτάθλημα όπως και αν το πήρε, το εξετάζουμε με την ΑΕΚ. Έλληνας ήτανε, έχει βάση, έχει λογική. Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο. Έχει βάση. Έκανε μεγάλη χρονιά. Έκανε, πώς δεν έκανε. Φάουλ, μπούκες, ναι, σέντρες, έκανε, πώς δεν έκανε. Έκανε. Εδώ... και με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε καλά. Επίσης ξεκίνησε καλά. Ωραίος. Σωστό αυτό. Σωστός. Σωστός. Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ποιον. Ποιον Βανογιά δεν έχουμε. Το Μανολά. Βέβαια. Σωστά, έτσι. Με τον Παπασταθόπουλο. Το Μανολά. Ένας από τους δύο έπρεπε. Ναι, 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 ποιο ναι. Φόρμα ο Μανολάς, πεσμένος. Το Μανολά, το Μανολά. Ωραία. Σωστό, μπράβο. Καλύτερος προπονητής στη Football League. Β' Εθνική. Ναι. Ναι. Ποιο βγάλανε. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Σωστά. Σωστό. Ανέβασε τον Όφη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, καλός προπονητής. Ναι. Πρώτος σκόρερ της Football League. Ναι. Εντάξει, ήταν ο Μάνος. Το ψήφισα. Σωστός. Σωστό και εδώ. Μπράβο. Σωστό και εδώ. Ο Μάνος, ο οποίος στην παρουσίασή του ξέχασε τον Γκόνια που του έδωσε το βραβείο και λέει: δεν ξέχασε ποιο ήταν ο. Είναι υποχρεωμένο να ξέρει ο Μάνος. Εντάξει, δεν ήξερε τον Γκόνια βασικά. Ναι, δεν τον φοβερό. Το... φοβερό, α... έτσι. Είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω αν έχουμε και τι το. Τι θα πει αδιανόητο. Είναι υποχρεωμένο να 20 χρόνια να ξέρει τον Γκόνια. Εντάξει, ναι, είναι υποχρεωμένο. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Δηλαδή, άμα πα στο τρελάδικο, δεν θα βρει 30 Γκόνιες μέσα. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Τι είσαι εσύ, ρε φίλε. Με πε ότι έχει ένα συγγενή. Εγώ είχαμε τη θεία Μαρίτσα πάνω. Α, ο Μπελ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  Η Μαρίζα ήταν τρελαμένη, Είχε χάσει την κόρη τη, ναι, ναι, ναι. Είχε ψυχολογικά η καημένη. Την πήγα να πάρω και τα λοιπά. Ναι, θεία η Μαρίτσα. Ναι, πήγα κι εγώ επάνω μια φορά. Ναι, ναι. Να τη δω. Η θεία μου, η Στέλλα, συγχωρεμένη, η μάνα μου, πήγαμε να δούμε τη θεία Μαρίτσα. Στελίξε εγώ δεν ήθελα να μπαίνω μέσα, να πούμε. Γιατί? Μουρλενώσουν κι άλλο. Κάθομαι έξω σε ένα παγκάκι, κάθομαι έξω και τα λοιπά. Βγαίνει μια νοσοκόμα. Εσύ λέγε τι είσαι έξω, μελή. Άμπραβο, έλα μέσα από τώρα. Από τώρα δεν σε είχαν στο στόχαστρο, αλλά του ξέφυγε. Λέω, σε φέρω για κάτι, μωρή, τι λέω, τι είπα κάτι. Πέρα, μέσα ρε φωνάζει τρουν τρουν, φυρίζει το λόγο. Μπαίνεις και εσύ κατά λάθος, ε, το αίσθητο. Άμα δεν με έπαιρνε η θεία μου χαμπάρι ότι... Η Μαρίτσα. Όχι, η θεία μου στέλνει, πήγε να τη θεία Μαρίτσα, ναι. Έχει και... Θα πήγες με στρολούς από τότε. Ναι. Στο κλικ ένα σφύριγμα δηλαδή. Τους βρήκα μετά εγώ. Τους βρήκες μετά, φοβάμαι. 30 γκόνιες είχα δει εκεί μέσα. Μάλιστα. Ναι. Καλύτερος τερματοφύλακας της Football League. Πάλι του Όφη είναι λογικό γιατί Όφη ανέβηκε ο Στρέζος, έτσι. Δεν μου λέει πολλά πράγματα ο Στρέζος. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής στη Football League, ο Ξίδας του Κισαμικού. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα, γι' αυτό δεν το... Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής στη Football League, ο Ούγκο Κάιπερς. Ναι. Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Football League, ο Μάνος που ήταν και ο πρώτος σκόρερ. Σωστός. Καλύτερο Έλληνα διαιτητή ποιο θα έβαζες. Και μετά θα πάμε λίγο στην δεκάδα να τη σχολιάσουμε. Εγώ καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Έλληνα διαιτητή, ναι. Αυτό που έφαγε το μακεδονικό και φώναζε ο Ανδρώνης. Ο Μακεδονίκος, ο Μακεδονίκος. Ποιο, πώς το λέγανε, ρε. Αυτό που τα τάκλε εδώ που διαμαρτυρόντουσαν. Όχι, ρε αυτό. Ποιον. Πέρσι που πρόπερσι που ήταν εκεί. Δεν το θυμάμαι. Που έφυγε. Δεν, τον έβγαλε του Πάοκ αυτό για να τον έχει ο Πάοκ δικό του. Σέζο. Το Σέζο. Του Πάοκ, ο Σέζο. Όχι, βγάλαν τη Αθήνα σε γίνοντα βγάλω. Κρίμα, κρίμα. Το Σέζο θα βγάλω. Τον Παπαπέτρου. Όχι. Ένα διαιτητή ρε εσύ λες, ένα που ναι, είναι εδώ μας, πάνω, ναι, ναι. Κάτω έχει 20 και στο δικό μας έπρεπε το δικό μας να βγάλουμε. Να βγάλουμε, έβγαλε τον Παπαπέτρο, ο οποίος συμφωνώ, ναι, είναι πάρα πολύ καλός διαιτητής, καμία, ναι, σχέση με τον πατέρα. Και ο Δανδρός να μην διαμαρτύρεται για το μακεδονικό, είχε εδώ πέρα με τον Κανελάκη, κάνανε promotion αυτόν τον... Το πρόεδρο της ΕΠΟ. Το γραμμένο. Τον έβγαζε, γραμμένο. Επειδή τον έβγαζε ο ΠΑΟΚ, θα ναι, το κάνω. Ναι. Hey. Νόμιζα ότι θα είναι δραστήριο, αλλά είναι και να βοηθήσει τον Μπαουκ. Ναι. Και τι διαμαρτύρεται. Ναι, δεν βοηθάει κανέναν. Τι να βοηθήσει. Τίποτα, κανέναν. Αυτό κατακρεουργεί τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι, εντελώς. Το μακεδονικό τώρα τον έχει διαλύσει. Να μην διαμαρτύρεται ο Ανδρώνης. Καλά να πάθει. Ναι. Τον είχε τον έκανε promotion εδώ πέρα με τον Κανελάκη. Πάρε τον φλόκο τώρα. 1-0 αυτό. Τη εξηγίαση στο παραμύθι να πούμε. Δεν υπήρχε εξηγίαση. Δεν υπάρχει. Κύριε Κανελάκη, ναι, 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 έχουν γνώση οι φύλακες. Οπωσδήποτε θα πέσει το κρέμισμα. Ναι, θα γίνει η κατεδάφιση, ναι, 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 αυτής της αλητείας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απαστέματα! Πάρτο στο θρόνο τον αυτό. Πάρτο, πάρτε, μια χαρά. Πάρτε την άκρη διαιτησία και ο Μακεδονικός. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε τώρα με την δεκάδα. Την, ναι, καλύτερη δεκάδα την παρουσίασε στο τέλος της εκδήλωσης. Ναι. Αλλά δεν ήταν δεκάδα. Τι ήτανε. Ήταν δωδεκάδα τελικά. Ωραία, γιατί. Λοιπόν, θα δεις τώρα. Λοιπόν, αυτό συνέβη διότι Γιαννούλης και Βιερίνια, ναι, ισοβάθμισαν. Οι δύο παίκτες πλέον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σε τι ισοβάθμισαν. Στη θέση του αριστερού μπακ. Το Βιερίνια και ο... Γιατί και ο Βιερίνια παίζει πέρσι αριστερό μπακ και ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι δίκαια πάντως και οι δύο βρίσκονται εκεί. Όχι, ρε φίλε. Ποιος ήτανε, ο Κούτρης.
Ο Βιερίνια. Α, ο Βιερίνια λες. Ναι, ρε φίλε, ο Γιαννούλης όμως πήγε σε έναν. Ναι. Ήταν πρώτο ασίστ πέσει στο πρωτάθλημα. Γιατί είναι αδικής. Έπεσε σε μια ομάδα. Τώρα που φυσάει έξω. Άντε πάλι, ναι. Ξέρω, στο Βαβαζίδι αυτό. Πάντε ναι. Το σταμάξι. Ναι, να το στείλουμε στο Βαβαζίδι. Τον πάρει ο άνεμος. Άσε με ρε με τον Γιαννούλη τώρα. Τη φτερούγα τώρα, αν του κάνετε μπάκαρι στερό. Δεν είναι δύσκολο η φτερούγα, να γίνει. Όταν θα γίνει στο γυμναστήριο άντρα. Λοιπόν. Άσε τη φτερούγα τώρα. Για νιώτη κάτω τα δοκάρια διάλεξαν. Ποιο. Άντε βρε φύγει από εδώ έχει μπάρκα. Τερματάρα, έχει Πασχαλάκι. Πασχαλάκι. Η Μπάρκα ή Πασχαλάκι. Τι μπάρκα, το Γιαννιώτητα από προσωπικά θα διάλεγα τον Πασχαλάκι και όχι τον Μπάρκα. Έτσι. Θα βάλω ποιο θέλει. Γιατί ο Πασχαλάκι ήταν πολύ στιβαρό και πολύ σοβαρό και όλη τη διάρκεια. Ο Μπάρκα ήταν πολύ ωραία πρωτάθλημα. Έκανε. Πολύ ωραία πρωτάθλημα. Καλό, βέβαια. Να τα να παλέψει ο Μπάρκα με τον Πασχαλάκι. Δεξί μπακ το μάτο. Δεν υπάρχει άλλο. Σωστά. Ναι. Στόπερο Βαρέλα. Σωστό. Παρτενέρ του τον Τζιγκρίνσκι. Καλό κι αυτό. Ναι, δεν γίνονται να βάλω και τον Κρέσπο. Παρότι ο Κρέσπο πάει τον πολύ καλό ο άλλο. Ο Ναζωρέο, πολύ ναι. Καλό. Και αριστερό μπακ διάλεξαν Βιερίνια και Γιαννούλη μαζί. Α το Γιαννούλη, ρε, πάτε το να φάει καμιά φορά. Εγώ σου λέω ότι ψήφιζαν τώρα. Συμφωνώ. Άντε τώρα, επειδή ήρθε τώρα στον μπακ, τώρα θα τον ανεβάσετε με το ζόρι. Άντε πάμε παρακάτω τώρα το Γιαννούλη. Συμφωνεί με την τετράδα. Όχι. Αφού συμφωνεί. Έξω ο Γιαννούλη. Τον βάζω εγώ. Τον βάζω για να μπουν. Το βάζω για να γλύψω τον ΠΑΟΚ. Γιατί να γλύψω τον ΠΑΟΚ. Το βάζω γιατί είναι απαλή. Γιατί τα έχει με τα νέα τα παιδιά. Άμα ο Ατρόμητος. Άμα ο Ατρόμητος τον έδινε. Ναι. Το, έμενε στον Ατρόμητο. Πρώτος ασίστ ήταν. Γιατί τα βάζουμε τα νέα παιδιά. 21 χρονών. Τι θες να είναι. Φαλιστής να είναι. Δεν πάνε και 12 χρονών. Εγώ Γιαννούλη θα βάλω. Βιερίνια ούτω άλλω σε πατάρα και το ξέρει. Πάρτο το Γιαννούλη τον είδαμε όταν τον έβαλε εδώ στην Τούμπα. Προχθές τη θέση του Βιερίνια. Άμα έχει κάνα τέταρτα από εκεί σα χτυπάνε. Άβγαινε 3-3 το μάτι. Άιντε βρε τώρα. Σιμόες. Σωστό. Καλό ήταν παιδί. Σωστό. Κουρμπέλη. Όχι. Ούτε κι εγώ θα τον έβαλα. Δεν το βάζω τον Κουρμπέλη τώρα. Τον Κουρμπέλη τι έγινε, παιδιά. Δεν απάει σαν τώρα τελικά. Θυμάσαι τι γινόταν επέτειο. Διαφωνούμε παρακάτω. Ναι. Ουάρντα. Τι Ουάρντα. Ουάρντα. Πού, σε ποια πλευρά. Σιμόες, Κουρμπέλη, Ουάρντα στη μία μπάντα. Ναι. Χριστοδουλόπουλο στην άλλη. Ναι. Λιβάγια. Ναι. Σωστά. Και Ασαριφάρ. Σου λείπει κάτι. Μου λείπει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, σου λείπει ο Πρίγιοβιτς και γι' αυτό απορρίσαμε άπαντες. Βέβαια, ο Πρίγιοβιτς από ό,τι ενημερώθηκα για, ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, ναι. Είπε: δεν ενδιαφέρομαι εγώ να έρθω Ελλάδα για το βραβείο. Λέει: εντάξει, βάλτε όποιον θέλετε. Ναι. Δεν έρχομαι. Ωραία. Έτσι. Άρα, μπορεί γι' αυτό, ναι. Όχι, μπορεί, αυτό έγινε γιατί και εγώ το έψαξα. Ο Πρίγιοβιτς. Απόρρισαν άπαντες. Ήταν ο Πρίγιοβιτς. Άλλα θέματα, τελείωσε. Και καλύτερος προπονητής, ο Μανώλο Χιμένεθ. 100%. Πέρασε για στο κλικ του Λουτσέσκου. Εντάξει, και αυτοί οι δύο ήταν. Αυτοί οι δύο ήταν. Για να είμαστε και για να είμαστε σωστοί. Ωραία. Αυτά όσον αφορά την εκδήλωση θες ήθελα να σχολιάσω. Να δω εμένα, που συμφωνείς, που διαφωνείς. Εμένα τέτοιες εκδηλώσεις δεν μ' αρέσουν. Γιατί αγόρι μου. Έχει πολύ φιλί ψεύτικο. Πολύ χτύπημα στην πλάτη ψεύτικο. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εμένα. Σκοτώνει ζωές λέει το προφυλακτικό και στα καπάκια λέει θα κάνεις έκπτωση. Ναι. Εγώ, ναι, εγώ δεν λέω τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σωστά. Εγώ είμαι και υπέρ της έκτρωσης. Ο Ραπτόπουλος ναι. Είπε πως ο ΠΑΟΚ θα χάσει μόνο στη Λάρισα, αλλά για άλλους λόγους. Με ποια κριτήρια πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό, Κωνσταντίνε, ρωτάει ο φίλος μας. Ο Μαθαίου είπε τέτοιο πράγμα, ρε Μπαγάσα. Ναι, πότε το είπες, πού, στη Μαρμίτα. Όπως στη Μαρμίτα, ναι. Ναι, 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 εγώ λέω, αν χάσει ο ΠΑΟΚ μάτς φέτος, ναι. Μόνο στη Λάρισα μπορεί να το χάσει. Κοίταξε, υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες που θα σκυλιάσουν. Η Λάρισα θα σκυλιάσει. Ναι, η άλλη Νουάρη. Τι να σκυλιάσει. Να σκυλιάσει ο Άρης εδώ πέρα. Ο Άρης που μπορεί να κάνει είναι να γατιάσει. Να γατιάσει. Να κάνει νιάου στην Τούμπα. Γιατί ρε φίλε. Στη Χαριλάου. Πώς κάνει νιάου. Πώς. Αίσακα μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει νιάου. Κράχρε. Πήγε, ναι. Πήγε να κάνει το σκύλο στο Χαριλάου. Ναι, ναι. Και κάτι μπράβει στον ύπνο μου είδα ότι πήγαν εκεί. Ναι, ναι. Και το σκύλο τον κάναν γάτα να πούμε. Α, το κάνουν γάτα. Κάτι μπράβει δύο μέρες πριν το μάζι. Ναι. Μπέργκερ. Ναι. Ναι, 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 ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άντε τώρα. Καλημέρα Νικόλα, λεπέ τώρα από τότε που ο δεύτερο είναι καλύτερο. Από πότε ο δεύτερο είναι καλύτερο από τον πρώτο. Ασαριφάρ πριν έχουν σκάσει. Είπαμε παιδιά τι έγινε. Πάμε, μην το διαβάσει. Γιατί απόρρισαν άπαντε. Πρέπει να το διαβάσουμε. Το διάβαζα. Ο Πρίγκοβιτ είπε. Το πάμε αυτό. Το θέλω να ασχοληθώ. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε. Υπέγραψε ο Βαρέλας. Όχι ακόμα. Χθες που το ρώτησα, να όρισε, συνδέονται όλα. Ναι. Χαμογέλασε με νόημα. Ποιος το ρώτησε. Εκεί, οι δημοσιογράφοι. Όταν το ρώτησα για την ανανέωση. Ναι. Χαμογέλασε μεγάλη με νόημα. Μεγάλη απάτη ο Βαρέλα στο, του διαδικτύου. Τον χειρίζεται καλά. Γιατί. Και πρέπει να τον έχει γυναίκα του εκπαιδεύσει. Είναι δυνατή, ε. Ναι. Τον κάνει κόλπα, λες, ναι. Να ανεβάζει ναι, ναι, ναι. Χιλιάρικα. Όχι, το σπίτι του μπαμπά μου το φτιάχνω ναι. Και τελειώνουν λοιπόν, οι μέρες. Ο Βαρέλα γέλασε ναι. Με νόημα και είπε: εδώ τώρα είμαστε για άλλο λόγο. Ναι. Αυτά θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Ο Βαρέλα. Έδωσε ασύστομο. Ο Βαρέλα. Ναι. Μα αν πάρει το 1%. Ναι, θα το πάρει. Ναι. Θα το πάρει. 50, έτσι μένει. Να του δώσει τα 50 χιλιάρικα στο Χατζερίδη, του πάρει ένα αμάξι κάτι. Τώρα που είπε Χατζερίδη. Εγώ αν ήμουν Βαρέλα.
και έπαιρνα ένα 100. Θα έδινε κάτι ψηλά σου Χατζερίδη. Σε πόσα αμάξια πήρε ο Χατζερίδη φέτος χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Λεβέκ νούμερο 2 έχει πρέπει γίνει. Να, δεν με ενδιαφέρει, προσέχατε. Ευτυχώς προνόησα τώρα που πες προσέχατε στην ΠΑΕ ΠΑΟ. Προσέχατε. Και του έβαλαν στο συμβόλαιο μια ρήτρα όπως γράφει αποκλειστικά το ρεπορτάζ της Μέτρος που σήμερα τα παιδιά εδώ, Ζαΐρης, Καστάνης, Ποτός. Εάν ο Χατζερίδη δεν συμπληρώσει το 70% των συμμετοχών του στο πρωτάθλημα, υπάρχει δυνατότητα από τον ΠΑΟ να τον αποδεσμεύσει χωρίς να τον δώσει τίποτα. Πολύ καλό αυτό. Κοίταξε, πήρε ο μπαμπάς ένα δώρο στο γιο. Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε ένα δώρο. Μα το πήρε μόνο στο γιο. Περίμενε. Ούτε καρότησε. Πήγε στο τζάμπο και τον πήρε. Το λέει, θέλω να πάω να παραθώ. Το πήρε, το έφερε. Τελείωσε. Κοίταξε. Σιγά με ρωτήσει ο Γιώργος. Εντάξει, τώρα... αυτό το συμβόλαιο τώρα τι είναι εδώ. Ναι. Και άμα έπαιρνε και ένα τρενάκι ο Γιώργος, θα είχε, πώς το λένε, αυτή την εγγύηση. Σου λέει, άμα χαλάσει στο εξάμεινο. Στείλ το πίσω. Έτσι είναι. Εντάξει, τουλάχιστον είχε εγγύηση ο Χατζερίδης. Πήγε στο τζάμπο ο Γιωργάκης. Πήγε να πούμε. Πήρε το Χατζερίδη. Έχει εγγύηση 6 μήνες. Τα λέμε τα στραβά του Γιώργου. Τα λέμε τα στραβά όπως είναι ο Χατζερίδη, όπως είναι και κάποιοι άλλοι. Τα λέμε τα στραβά. Αλλά να πούμε και τα καλά. Έτσι όπως το καλοκαίρι πήγε έφερε τον Λέο Ζαμπά που δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος τον έφερε δηλαδή. Φυσικά. Τι μου λες. Τι σου λέω. Ποιος τον έφερε. Τα λέμε όλα Κωνσταντίνε. Ο Γιωργάκης τον έφερε. Ο Γιωργάκης. Γιατί ο παίκτης προτάθηκε και στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είπε δεν βάζω εγώ τον παντελόνι να δώσω 5 εκατομμύρια για έναν ανάγνωστο Βραζιλιάνο. Σωστό. Και τον πήρε ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Φυσικά. Να τα λέμε και τα καλά, να τα λέμε και τα στραβά. Βέβαια το τρενάκι του Χατζερίδη έτσι έχουν τα πράγματα. Εντάξει. Ευτυχώς προνόησαν ότι άνθρωποι γι' αυτό δεν παίζει και καθόλου Χατζερίδη. Να λύσουμε και την απορία να μην συμπληρώσει το 30% το 70%. Πάει, τελείωσε άλλο θέμα. Λοιπόν. Άλλο θέμα δεν έχουμε άλλο θέμα. Πρέπει να πάμε σε break. Εκεί κιόλας. Αφού είπαμε, πιάσαμε εδώ. Εκεί κιόλας. Τι να κάνω, Κωνσταντίνε, να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Είναι παγκόσμια μέρα προφυλακτικού. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ είμαι και υπέρ του προφυλακτικού και υπέρ των εκτρώσεων. Ναι. Από το να πάει η κόρη μου 17 χρονών. Καλά, ναι. Και να καταρακωθεί. Και να είναι μαμά από τα 17, ενώ δεν είναι ίδια παιδάκι ακόμη γυναίκα. Ναι, είναι λογικό. Η συμβουλή είναι η εξή. Για δώσει να αναξιώσει. Τι κοπέλε που μα ακούν. Ναι, και πολλέ. Ναι. Μην τραπούνε να πάνε στον μπαμπά τους και να πούνε αυτό το πράγμα. Πρέπει να χτίσουν μια σχέση. Αυτό δηλαδή... έχει να κάνει, φίλε, είναι θέμα σχέση που χτίζεται όμως από μικρή ηλικία. Δεν χτίζεται ξαφνικά. Ναι, πρέπει να μιλάνε με τον μπαμπά. Έτσι να είναι και φιλαράκια μέσα σε όλα για να μπορούν να το πούνε αυτό. Αλλιώς άλλοι τρέμουν την να ιδέα. Να πάνε στον καλό τον γιατρό, να πάει να κάνει την εκτροσούλα. Μην έχει και η κοινωνία θέματα αυγικά δολοφόνων. Και χαλάσει και όλη η ζωή του κοριτσιού. Είναι προτιμότερο να μην χαλάσει η ζωή του κοριτσιού και του παιδιού να έχει ψυχολογικά. Καλύτερα το τελειώσει. Και αν τελειώνει το θέμα τώρα, θα μας κυνηγάνε τώρα οι θρησκόλοιποι. Ναι, ναι, γι' αυτό ας το κλείσουμε το θέμα. Πρόβλημά τους είναι, εμείς λέμε την άποψή μας. Έτσι. Λοιπόν, οι χειμενές εκτός είναι ακόμα εδώ. Ο Φεβρουάριος εξακολουθεί και είναι δυνατός εκπτωτικός μήνας. Και γι' αυτό στα καταστήματα WIND μπορεί ένας πελάτης να επωφεληθεί από εκπτώσεις έως 50% σε smartphones, tablets και αξεσουάρ και να αποκτήσει με έως 48 άτοκες δόσεις. Εσείς επωφεληθήκατε από το Winter Sale στα καταστήματα WIND. Η Ράνια Κωστάκη φυσικά και την ξέρετε, η Ξανθιά με το κοντομαλί Κωνσταντίν, έτσι, θα την έχετε δει λογικά και στην τηλεόραση, εντάξει είναι κορίτσαρος ό,τι και να λέμε, πρικισμένη, η Ράνια λοιπόν ανεβαίνει στο Βεργίνα Θέατρο την 5η, 21η του Φλεβάρη και πέρα από την πλάκα θα παίξει και μουσικάρες, δεν είναι μόνη της, έρχεται και η Σάγια, ακόμα μια καταπληκτική φωνή και τρομερή παρουσία και αυτή, μαζί του θα σκάσει και ο Μαρκάντζελο, ίσως για μένα ο κορυφαίος, καλύτερος DJ και παραγωγός η χώρα. Θα γίνει τρελό πάρτι, να πάτε παιδιά να γουστάρετε, το στήριο έχει 12 ευρώ στην προπόληση και θα πιείτε με αυτά τα 12 ευρώ όσο θέλετε παρακαλώ. 5η λοιπόν, 25η του Φλεβάρη, όσοι δεν έχετε όχημα, μπείτε και στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη να δείτε δρομολόγια για τζάμπα λεωφορεία παρακαλώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, rap and cool μέχρι και τις 10, καλημέρα παιδιά, ρε Ραπτόπουλε. Πόσο ακόμα λέει θα εκτεθείς με τον Κρέσπο λέει, σε 20 αγώνες το παλικάρι φέτος λέει έχει πάρει μόνο μία κίτρινη κάρτα. Εντάξει, ο Κωστής τον κάνει κριτική μόνο για το άλμα, έτσι. Το Γκρέσπο, του κάνω κριτική. Αυτό δεν θα το διορθώσει όμως αυτό. Δεν μπορεί να πηδήξει κεφαλιά, δηλαδή, άμα υπάρχει ένα center forward, ρε παιδάκι μου, και του πεις πάρ' τον από κοντά. Θα τον πάρει ο Βαρέλα. Αυτό είναι. Έχουν δέσει αυτοί οι δύο. Ωραία. Αυτό το δίδυμο τίνει να μείνει στην ιστορία, αν συνεχίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, με τον Κοντρέρας δεν μπορούσε να κάνει. Όχι. Όχι, δεν μπορούσε με τον Κοντρέρα. Είναι δύο γρήγοροι. Αλλά και ο Κοντρέρα δεν είχε τρομερό άλμα, έτσι. Τώρα μια που το θύμισε. Ήξερα βέβαια περισσότερη μπάλα ο Κοντρέρα. Ψηλά, είχε προβλήματα. Ναι, ήξερε μπάλα όμως. Κοίταξε.
αυτοί οι παίκτες πρέπει να βρει το δίδυμο. Ναι, δηλαδή, να κολλήσουν, να δέσουν εμένα. Να βρει ένα center back γρήγορο, βρώμικο αυτό, αλλά θα, δίπλα του πρέπει να έχει ένα center back με μυαλό, πιο λίγα μέτρα, να τον κατευθύνει, να ναι, μιλάει. Ναι. Ναι. Δύο τρελούς center back. Ω, τελείωσε, τελείωσε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δηλαδή πρέπει να είναι άλλο στυλ το ένα. Το στόπερ και άλλο και το. Και κούμπωσαν πολύ καλά γιατί ο Βαρέλα δεν έχει την ταχύτητα του Κρέσπο. Κρέσπο είναι σίγουρα πιο γρήγορο. Ο Κρέσπο στόπερ δεν έχει τον πόη του. Έχει ταχύτητα. Ναι. Έχει ταχύτητα, έχει μυαλό, έχει καλές τοποθετήσεις. Βέβαια, βέβαια ο Πάοκ, αν τον μελετήσει ένας προπονητής, μπορεί να του κάνει πολλά στιμένα χτυπήματα στο πίσω δοκάρι. Τον Κρέσπο λες. Ή τον Βαρέλα. Τον Πάοκ. Α, τον Πάοκ λες. Ναι, γενικότερα. Θα του βάζει δύο ψηλού στο δεύτερο δοκάρι. Ναι. Γιατί είναι κοντός ο Βιερίνια. Είναι κοντός ο Κρέσπο, ο Πασχαλάκης στο πίσω δοκάρι. Δεν είναι τόσο κοντός ο Κρέσπο, μην νομίζετε, όσο ο Βαρέλα είναι. Ίδιο μπόι έχουν. Επιδάει ούτε άλλο αυτό, ναι, άλλο. Επιδάει ο Άκουμ. Άμα σου δείξω μια φωτογραφία του Άκουμ, μπορεί να σηκώνεται 1,5 μέτρο πάνω την γη. Δεν διαφωνώ. Θέλω να σου δείξω αυτή τη φωτογραφία, την έχω κρατήσει για σένα. Το ξέρω. Ναι. Μα 1,5 δευτερόλεπτο κάνει τα 10 μέτρα τώρα. Και έχει φωτογραφίες ο Μάτς Ολυμπιακού που πηδάει σχεδόν έναν άνθρωπο από πάνω για να πάρει κεφαλιά, έτσι. Εντάξει, αυτό μπορεί να πηδήξει πολλούς ανθρώπους. Άλλο λέω εγώ όμως. Με ή χωρίς προφυλακτικό. Εγώ λέω για άλμα, εσύ ναι, το πας. Ναι, αλλά η ατάκα σου είχε πονηρό υπονοούμενο, Κωνσταντίνο. Όπως το λάβει κανείς. Ναι. Εγώ δεν είμαι καθόλου πονηρό. Ναι, ναι, το ξέρω εγώ, μου ψυχούλα, ψυχούλα τώρα, μου. Τώρα εσύ αν το πας σεξιστικά, ναι, εγώ δεν κάνω. Ναι, ναι, αγαπημένη μου. Λοιπόν, πάμε, άλλο. Πάμε, ναι. Πώς, λίγο αυτό. Θέλω να τον ακούσω. Δηλαδή το πιο στραβό στόμα να πήρε εσύ κουλιαρέ δεν υπάρχει. Έδωσε. Εσύ κουλιαρέ. Δηλαδή πραγματικά όλο στραβωμένο το στόμα. Φίλος μου είναι αυτός. Δικό σου. Ναι. Ψυχούλα. Εντάξει. Είναι παοξής. Σωστός ο Κωνσταντίνος. Ναι, δεν ναι, γίνεται λέει όλες οι μεταγραφές να είναι επιτυχημένες. Εποχή Σαββή θυμάμαι μόνο Λεβέ, Χατσερίδη, Ολίσε, Χαρίση, πιστεύω ένα 85% είναι σωστές μεταγραφές. Ναι. Ναι, το βελτίωση. Κάποιες δεν θα βγει. Κάποιες δεν θα βγουν όμως και εμείς δεν γίνεται να κάνουμε κάθε μέρα εκπομπάρες. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο έτσι. Απλά εμείς σχολιάζουμε. Άλλο, άλλο, παρακάτω. Ακόμα περιμένω λέει την κριτική για τον Λουτσέσκου, λέει πες ο κουμπαράκι σου. Μετά τον πρίγιο εποχή κατάκτησε τη γλώσσα του γιατί του χρόνου το καλύτερο βραβείο ξέρει ποιος θα το πάρει. Αν και φέτος λέει πάλι έπρεπε να το πάρει πάλι ο Λουτσέσκου. Γιατί τον εξέδεσε λέει στο τελικό κυπέλου. Τον έκανε λέει το Μανώλο Χιμένε δυο-γιο. Σε όλα τα κομβικά μάτια, σε όλα τα ντέρμπι, ο Πάκου δεν χάνει ντέρμπι καταρχάς. Όταν πάει ο Λουτσέσκου στη ΛΑΕ και ο ναι, Μανώλο Χιμένε στον Πάκου. Α, δεν τον θέλω τον Μανώλο Χιμένε. Δεν τον θες τον Πάκου. Όχι, όχι, δεν τον θέλω. Δεν τον θέλω. Τέλος. Θέλω το Ρακούν, θέλω το Σκουφάκι. Θέλω, ναι, θέλω την Πουλενάρα το Ρασβάν. Δεν το θέλω τον Μανώλο. Θέλω την Πουλενάρα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Να πάμε λίγο στα Τσαμπιολί. Και να συνεχίσουμε τα με Άρη, να το διακόψουμε λίγο με Τσαμπιολί. Είμαι στο Τριάδι. Για πάμε στο Τριάδι, ναι. Τρώω και με το φίλο μου το Φωτιάδι. Το φωτιάδο, το φίλο μου ναι, που πήρε το, το ξύλο με τον πάο που μου το πήρε εδώ, ναι, δεν το ξεχνάω. Ναι, πέσονα, ναι, ναι, ωραία. Στο 8ο λεπτό ναι, ναι, παίρνω το Κατζινάκο τηλέφωνο στη Μαρμίτα. Μαρμίτα. Κρίνει, μεγάλη σχηματζή του, λέω πόσο δίνει το διπλό τη Παρί. Ναι. Ασούμε 3-30, λέω λίγο το δίνει. Λίγο το λέω, δίνει. Γιατί ασούμε, λέω γιατί ασούμε, λέω βλέπω σεντερφόρ ασούμε τον. Τον Παπέ. Τον Εμπαπέ. Ναι. Έχει τον άλλο τον ασχημάντρα έξω αριστερά τον Τι Μαρία. Ναι, ναι. Παίζει ο Βεράτη, γιατί μου είχαν πει δεν παίζει ο Βεράτη. Βεράτη πήγε κανονικά και ήταν και τούρμπου κιόλας. Ναι. Το Βεράτη τον υπολόγιζα πολύ. Μου είπαν δεν έπαιξε ο Βεράτη. Ήταν αφίβολο τον έπαιξα. Ναι. Δεν έχω ασούμε μέσα στην κάρτα, ασούμε. Ρε, τι θα γίνει με σένα, ρε, ασούμε, του λέω. Ναι. Μια σε λέμε στο 55ο λεπτό. Απαγορεύεται μεγάλο σχηματζή να μην έχει λεφτά μέσα στην κάρτα. Να ξέρει. Είναι νόμο. Είναι σπάταλο. Γιατί ανά πάσα στιγμή, αν είσαι ναι, σχηματζή, πρέπει να τσιμπήσει ευκαιρία να πάρει. Να δαγκώσει, να φά. Στο 55ο λεπτό του λέω. Ναι. Πανιόνιο. Βλέπουμε τη Ρεάλ εκείνη την ώρα. Ναι. Πόσο δίνει, ρε, το διπλό του Απόλλωνα, του λέω. Τον, έπρεπε εκείνη την ώρα να είχε μέσα κάτι. Μα πάρτο. Ναι. 3 ευρώ πάρουμε τα κοινόχρηστα. Ναι. Ασούμε, σωστό! Σε πάλι ασούμε. Πάλι ασούμε, του λέω, πού τα παίζει, ασούμε. Πού τα παίζει. Με το νου του, λοιπόν. Πρέπει να βρω έναν εκεί στη Μαρμίτα που ναι, έχει την κάρτα. Α, μπραμπά, κατευθείαν το Στέφανο, ρε. Κατευθείαν, γιατί έχω διορατικότητα. Ναι. Του λέω στο 8 λεπτό, διπλό η Παρί. Ποια Manchester United. Η Παρί, λοιπόν, χωρίς Νεϊμάρ, χωρίς Καβάνι. Η παραφωνία που λέει και ο γιατρός ο Ερακλειδέας, ο πρώην ο Ξανθιώτης. Ναι. Η μόνη παραφωνία. Α, Ερακλής έγινε τώρα το. Όχι, Ξανθιώτης. Η μόνη παραφωνία και συμφωνήσαμε είναι ο Μπουφόν σε αυτή την ομάδα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, τα 42 χρονών τώρα με τις ρητίδες. Θέλει να πάρει Champions League. Κατάλαβε ότι με τη Juventus δεν θα το πάρει. Ποιος Μπουφόν. Για χύψη λόγου. Αν βγει σε μπάρι, μπαργούμαν θα του πει κύριε, παρακαλώ, είστε όρθιος. Θέλετε να καθίσετε στον μπάρι. Μπουφόν, έτσι, γιατί ρε ξύγεσαι. Αλμυρόφης, στήξε ο Μπουφόν, ρε φίλε. Τι, τι σε αυτή την ηλικία. Γυμνασμένο, σε μια χαρά. Άσε, ρε γυμνασμένο. Αφού είναι τερματοφύλακες. Τι να κάνουμε. Τερματοφύλακες πες μέχρι τα 40. Μα και τώρα που είπε τερματοφύλακα.
θα πάει και να του πει φίλε αυτό. Δεν μου λες τον Gordon Banks, δεν τον πρόλαβες ούτε και εσύ, έτσι. Τον είδα στην τηλεόραση. Τον είδε στην τηλεόραση, έφυγε χθες σε ηλικία 81 ετών. Πλήρης ημερών. Πλήρης ημερών, κανονικότατα. Άφησε εποχή, άφησε ιστορία. Μεγάλος τερματοφύλακας. Με μια απόκρουση που είχε κάνει σε κεφαλιά του Πελέ, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ναι. Τότε βλέπαμε και λίγα πράγματα. Απλά ναι. Είδαμε αυτή την απόκρουση, είδανε μάλλον αυτή ναι. την απόκρουση και τη χαρακτήρισαν απόκρουση του αιώνα. Ο Σαργκάνης έκανε καλύτερη. Με αυτό λέω ότι στην πορεία και άλλοι μπορεί να έκαναν πολύ καλύτερε απόκρουση. Ο Σαργκάνης έκανε ίδια. Στη Δανία? Θα μου πεις τότε. Στη Δανία, εκείνο το μάθε. Ολυμπιακό Σόφι. Α, σε Ολυμπιακό Σόφι. Πάρπα Σαργκάνης 1984, Ολυμπιακό Σόφι. Κάνει μια κούρσα ο Πετράκης. Πετράκης. Αυτό ναι. εδώ. Ο γνωστό ο Πετράκης, ναι. ναι. Την τραβάει. Από το ύψος της μικρής περιοχής έντρα στο άλλο δοκάρι, εξουδετερωμένος ο Σαργκάνης στην έξοδο γιατί δεν τον προλαβαίνει. Ναι. Κεφαλιά ο βλαστός χαμηλά, χαμηλά, γυρίζει το σώμα ο Σαργκάνης και την πετάει κόρνερ. Και πάει ο Τσιριμόχος και τον φυλάει. Ναι. Αυτή ήταν η σάξη απόκρουση. Εγώ δεν πω ότι ήταν καλύτερη. Θα μου πεις τώρα την κεφαλιά, τη μία την κάνει ο βλαστός και την άλλη την κάνει ο Πελέ. Εντάξει, οπότε ναι. καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, εντάξει. Τι διαφορές υπάρχουν. Απλά τότε καταλάβει. Δεν είχαμε εικόνα για πολλά ναι, πράγματα. Ναι, δηλαδή είδαμε ναι. μόνο τότε. Νομίζω τότε είχαμε και πρώτη τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι, εκείνη την διοργάνωση το... και το είδαμε, ρε παιδί. Το 70. Ναι, ναι, το 70 ναι. είχαμε τηλεοπτική. Με Διακογιάννη τότε, ναι. Σωστά. Με τη Χούντα λοιπόν, τα καλά τα έχει και τον αυτό. Είχαν, ναι. Να πούμε δύο-τρία πράγματα ναι. για τον Gordon Banks. Το παρατσούκλι του ήταν ο Κινέζος. Είχε τα μάτια. Είχε τα μάτια ναι. ακριβώς έτσι, σαν Κινέζος. Το 72 είχε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Ναι. Επιστεύοντας από προπόνηση τη Στόκ, είχε ατύχημα με το αυτοκίνητο και τον προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Του κάναν 300 ράματα. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα έτσι και οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το δεξί του μάτι. Δεν το ναι. έσωσαν. Ναι. Από το 72 και μετά είναι ουσιαστικά με ένα μάτι. Ευτυχώς σε μεγάλη ηλικία ποδοσφαιρική, 33 το έπαθε. Σωστά μιλά. Οπότε προλάβαμε και τον απολαύσαμε τον. Συνέχισε με ένα μάτι κι αυτό. Σε μικρότερη. Σε μικρότερες. Ναι, σε μικρότερες, ναι. αλλά συνέχισε έτσι. Ο Μπάξ πήρε μόλις δύο λιγκάπ, ένα με τη Σόκ και ένα με τη Λέστερ. Ενώ με την φανέλα των Πότερς πέρασε τα καλύτερα χρόνια γενικότερα ζωής του. Σταμάτησε, είπαμε, την Λέστερ να είναι η τελευταία ομάδα. Ήταν ναι. σαν κολπός της Λέστερ στις Αλεπούδες. Κοίταξε, εκείνη τα χρόνια οι τερματοφύλακες δεν ήταν τόσο καλοί όσο είναι τώρα. 100%. Τώρα είναι αθληταράδες, ψηλότεροι, έχουν ρεφλέξ. Οπότε ο Banks ήταν 25-30 χρόνια μετά την εποχή του. Ναι, ήταν πιο μπροστά. Δηλαδή ήταν ας πούμε ένας τερματοφύλακας μιας άλλης εποχής. Οπότε το περνάει στην ιστορία σαν μεγάλος τερματοφύλακας. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγαλύτερο στον κόσμο, βγήκαν καλύτεροι μετά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ο Σμάχελ πιστεύω ότι τον απλά πέρασε. Ήταν ο πρώτος και το ναι. πρώτο πάντοτε μένει. Έτσι. Πήγε να γίνει και προπονητής, δεν του κατσέ. Ποιος θερματοφύλακας έγινε προπονητής, μωρέ. Ο Λουτσέσκο. Ποιο, έχει προπονητής ο Λουτσέσκο. Γιατί δεν είναι προπονητής. Και άλλοι. Και άλλοι είναι τώρα απλά. Ήταν θερματοφύλακας. Ήταν, πού έπεσε ήταν. Δυναμό Βουκουρεστή έπεσε. Δεν ήταν και διεθνής. Αυτή το μπαμπάς τον έβαλε. Εσύ αν γινός ποδοσφαιριστής μπορούσε να γίνεις προπονητής. Να σε βάζω εσένα τώρα για να μην. Το τι θα. Ξέρεις πώς είναι. Πρεντόμ. Μισελ Πρεντόμ, προπονητή, θα τα λέγει. Τι Πρεντόμ. Τι δεν είναι καλό θερματοφύλακα ο Πρεντόμ. Είναι πολλοί προπονητέ που έχουν εκεί θερματοφύλακε που είναι προπονητέ. Υπάρχει θερματοφύλακα που να γίνει προπονητή. Πόρτ Βέλ και Τέλφορτ ήταν, να είχαμε να λέμε μια μικρή καριέρα. Τρίγες. Έφυγε λοιπόν ο Banks. Κάναμε μια αναφορά, έπρεπε να κάνουμε. 80... Μόνο 81 πλήρη ημερών. Ναι. Μια χαρά. 81 πλήρη ημερών, όπω το είπε. Μετά λοιπόν. Τα 75 σε πλήρη ημερών. Κοίταξε, αν και μετά τα 75 είσαι γερός όμως, δυνατός, πας μόνος σου, κάνεις όλες τις δουλειές, βγαίνεις έξω, κάνεις βόλτες, πας παίζεις σε ένα μπουρνοτάκι, ναι. ένα τσιπουράκι. Δηλαδή αν ναι. πεθάνει ένας 76, να πούμε πέθανε ένας νέος άνθρωπος. Όχι. Λοιπόν τέλειωσε, είσαι πλήρης ημερών. Όχι. Λοιπόν. Άμα πεθάνει ένας σκύλος 13 χρονών, 12. Πλήρης ημερών θα το πούμε. Δεν πει πλήρης ημερών. Ένας γάιδαρος αν πεθάνει 17 χρονών, δεν πει πλήρης ημερών. Γάιδαρος 17? Ε, βέβαια. Ναι, ναι, 70, θα φτάσει τα χρονά. 70, μα το μπαμπούλα προχθές που πήγα. Για πες τι έγινε τώρα, τα αριθματικά τα θέματα. Στα 100 και 2 γάρτα. Στα 100 και 2 γάρτα. Ναι, 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 ωραία θέματα παιδιά. Ναι. Τα 90 του λέω στον άντρα. Τι ηλικία είναι του λέω. 72 λέμε 78. Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε. Εντάξει, το μέσο όρο είναι εκεί. 75. Πήγε 81, έφυγε από πάνω. Πάμε. Η Παρή λοιπόν έκανε άλμα πρόκρισης και χαίρομαι από τη μία. Η Παρή ναι. με προβληματίζει ένα πράγμα στη στιγμή. Εγώ Παρή έχω ποντάρει, το ξέρει, ναι. έτσι. Εγώ. Ναι. Απλά χθες περίμενα να χάσει 2-1. Ναι. Να χάσει, ναι. Αλλά ήταν πολύ λίγοι άλλοι. Από Μπομπά και το Ολυμπιακό το έπαθε. Στέρνικ, να πούμε. Ολυμπιακό έπαθε η Μάντσεστερ. Έπαιζε με κάτι. Με West Brom, με West Ham και ξαφνικά έπαιξε με καλή ομάδα και έβαγε τον φλόκο. Αυτό έπαθε. Έπαθε Ολυμπιακό η Μάντσεστερ. Έπαθε Ολυμπιακό. Και εσύ έπαθε Ολυμπιακό όταν παίζε στην Ευρώπη.
Εγώ δεν έπαθα Ολυμπιακό. Τι έπαθα? Γιατί κατέβαζα τουριστική δεκάδα. Τουρίστας. Πήγαινα αξιοθέατα. Να βάλω μέσα, αλλάξω. Για το τελευταίο το 1-3 δεν μιλάμε. Από τη στιγμή που δεν έπαιξα, φίλε, κανένα μάτς με την καλή μου τετράδα πίσω στην άμυνα, δεν μπορεί να πει τίποτα. Εντάξει. Έτσι. Κατέβαζα. Έκανα mix grill. Έβαζα. Μαλεζά, Χατζερίδη. Άρα δεν σε ενδιαφέρει η Ευρώπη. Όχι, αφού το είπα. Άρα γιατί μα πήξε με τα ταξίδια σε αυτά που μιλάμε. Τα ταξίδια, ωραία ήταν. Αφού το ξέρω ότι εσύ δεν το έλεγε και έλεγε και καλά κάνετε να πάρει το πρωτάθλημα. Εσεί με λέγατε Ευρώπη και την Ευρώπη και του χρόνου Ευρώπη. Δεν είσαι για Ευρώπη, βρώμα τα πόδια σα. Σιγά, σιγά τα νύχια δεν θα έχουμε κομμένα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι για Ευρώπη. 3.000 υπεράριθμοι στη θύρα 4, πέσει καμιά μέρα η θύρα 4, θα κλαίμε νεκρού. Αυτό είναι το πιο μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα των ημερών. Έτσι πρέπει να το αναδεικνύουμε όποτε και όπω μπορούμε. Μην το σαβίδι, πήγαν τα κάγκελα, μην του βάζετε το μέσα. Το ξέρει. Ναι. Ναι. Και επειδή θέλουμε να κλείσουμε όμορφα την Τούμπα, να την γκρεμίσουμε όμορφα, α το προσέξουμε 4 μάτσε με έναν ακόμα. Ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ για να έχετε δίκιο. Δεν μπερδεύουμε το ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο άλλο μάτσε είδε καθόλου. Όχι. Σόου Ζανιόλο είχαμε, ο 20χρονος. Με προβληματίζει στην Παρή. Α, ναι, πριν πάμε, ναι, τελείωσε. Κάνει αφελέστατες άμυνες. Ναι. Τι θα πει αυτό. Είχε χθες απουσίες πάλι όμως. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή έλειπε ο Μπάκο Μουνιέ, είχε θέματα. Ο Μουνιέ και Μουνιέ δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Πώς, επεκτάρα. Αλλά τρώνε πολλές κάρτες. Πολλές. Αδικαιολόγητα. Ναι. Στο κέντρο του γηπέδου σε μαρκαρίσματα που δεν έχουν κίνδυνο. Πολλές. Δεν έχει άδικο εδώ. Πολλές. Δεν έχει άδικο. Τα χάφτους. Δεν ξέρω χθες αν το μάτι του Βεράτη. Πριν του Βεράτη και τα στόπερ τους είναι άτσαλοι. Και την κλείτωσε χθες ο Κεμπέμπε. Έπρεπε να φάει δεύτερη. Έβαλε και τον γκολ μετά. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ή να σε θέλει και να σε πάει και το παιχνίδι. Δηλαδή, εκεί που την τρομάζω τη δουλειά με αυτούς είναι η αμυντική του συμπεριφορά αφελεστάτη. Ναι, 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 ναι. Και στο ατομικό επίπεδο και στο τακτικό. Τέλος πάντων, για άλλη μέρα. Αυτά σου, άλλη μέρα, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, το άλλο μάτς είπες δεν το παρακολούθησες. Τίποτα δεν είδα το άλλο. Ρώμα Πόρτο, ναι, σαφώς. Και την Άγιαξ θα δω σήμερα. Δεν θα δω τίποτα. Άγιαξ Ρεάλ. Θα τα δούμε σε λίγο τα μάτς. Ναι. Λοιπόν, Ρώμα Πόρτο, είχαμε πάλι τον Πιτσιρίκο, ο οποίος εδώ και 3-4 μήνες έχει μπει στη ζωή μας, ο Ζανιόλο. Ναι. Είναι ένας 19χρονος επιθετικός. Έβαλε και τα δύο γκολ χθες. Ναι. Αποθεώθηκε βέβαια Η φιλενάδα μας η Ρώμα δέχτηκε γκολ από τον Κοσεσάου, ναι, και το 2-1 έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Ναι. Εγώ λέω θα περάσει Πόρτο. Ναι. Θα περάσει Πόρτο στη ρεβάνση. Ναι. Το θέμα είναι ο Ζανιόλο. Ότι έχει μπει για τα καλά, το φωνάζουν ήδη νέο τότε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σηκώνει κουβέντα και πρέπει να τον παρατηρήσεις και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τον δεις τον Ζανιόλο. Ναι. Ψηλός, γρήγορος, μέσα στις φάσεις, ναι, καλά τελειώματα. Ναι. Αξίζει να τον μελετήσουμε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Ναι. Θες να δούμε λίγο τι έχουμε και σήμερα στο Champions League. Ναι. Θα δεις Ajax Real. Ναι. Θα δεις Ajax Real. Λοιπόν, θες να δούμε πώς μπορούν να κατέβουν οι δύο ομάδες. Ναι. Να τις σχολιάσουμε λίγο. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο σίγουρα θα προκαλέσει ενδιαφέρον. Ο Ajax με 4-3-3 κατεβαίνει. Ναι. Ο Νανά κατά το δοκάριο Μαυρούκος. Καλός. Καλός, καλός, καλός. Μαζραουί, De Ligt, Blind, Ταλιαφίκο. Ναι. De Jong, Van de Beek, Sené. Ζήγε, Ντόλμπερκ και Ντάντιτς. Αυτή είναι η διάταξη του Άγιαξ. Ο Ντόλμπερκ center for. Ο Ντόλμπερκ center for. Αρέσει. Και στις μπάντες θα έχουν τον Ντάντιτς και τον Ζήγε να συμπλήρουν. Ο Ντόλμπερκ, ναι, μας είχε παστελώσει και εμάς όταν είχαμε παίξει Άγιαξ Πάουκ. Ναι. Και η Ρεάλ, η οποία είχε ανέβει με το Σολάρι, και κάτι το οποίο δεν το περίμενε σχεδόν κανένας. Πρέπει να αρχίσει χωρίς Ρονάντο, με προπονητή χωρίς Ζιντάν να καταραίει. Δείχνει καλά. Κουρτουά. Κούρτουά. Ο Βέλγος, το κτίνος με τα τεράστια τα χέρια. Ποιο μοιάζει ο Κουρτουά? Ποιο ρεπόρτερ δικό μας? Κουρτουά, δικός μας κιόλας. Ναι, το Άρη παλιός και τώρα είναι. Του Άρη. Κάνει με τον Μπούζο, με τον Κανελάκι. Του... εκπομπή, με την Τάνια Δήμου. Το Στράτζαλι. Ποιο Στράτζαλι, ο Στράτζαλι κάνει. Ναι, δεν ούτε ξέρει ποιοι κάνουν. Τέλος πάντων, θα το βρει, πάρα κάτι. Τώρα εδώ κάνει. Ναι. Με τον Κανελάκι. Κανελάκι, Δήμου, ποιο κάνει τρίτο. Κανελάκι. Δεν στο πω. Ο Γιαλαμάς. Γιαλαμάς. Όχι, ρε, δεν με πήγε καθόλου γιατί δεν μοιάζουν. Για λαμάς, ναι. Παρακάτω. Είναι μελαχνός, για λαμάς είναι καστανός. Έλα, καστανός. Ναι. Λοιπόν, Καρβαχάλ, Σέρχιο Ράμος, Βαράν και Ρεγκυλόν. Γιατί δεν βάζει τον Μαρσέλο? Προφανώς έτσι βρήκανε τα. Μόντρις, Κασεμίρο, Κρός. Ναι. Μπέλ, Μπεζεμά, Βινίσιους. Μένω ο Βινίσιους δεν μ' αρέσει. Χάλασε 7 αντεπιθέσεις προάλλες. Δεν μ' αρέσει ο Βινίσιους. Ναι, πήρε τον πέναλτι έξω, πήρε το πέναλτι έξω από την περιοχή και σώθηκε. Αλλά γενικώς δεν τρελαίνουμε. Ο Λιμιός της Ρεάλ είναι. Το Λιμιό φαγώθηκε, σαν να το βάλει στην κουβέντα. Ο Λιμιό τη Ρεάλ. Έχει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει η Ρεάλ σήμερα, γιατί είναι πολύ καλά. Ο Φετφαζίδη τη Ρεάλ. Φετφαζίδη. Πώ θε να το πω. Εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνω. Λες ότι είναι τσαμπατσούλη, δεν έχει τελειώματα. Εντάξει, οκ, οκ, οκ. Έχει φωνή για κάτι. Άγιαξ Ρεάλ. Ναι. 1-2-1-3 το βλέπω. Άγιαξ Ρεάλ. Άγιαξ Ρεάλ. Over 3,5 και χ. Over 3,5. 2-2 δηλαδή. 2-2 το βλέπω. Ωραίο, παίζει και αυτό.
Ναι. Παίζει και αυτό, να ξέρει. Ναι, μπορεί άμα στραβώσει ο Μάτσο, κάνει το 2-2. Το Άντερ πόσο δίνει, τρεις μονάδες. Το Άντερ θα δίνει πολύ λίγο. Έτσι, γιατί ούτω ή άλλω είναι δύο ομάδες που σκοράρουν. Το Άντερ θα δίνει τι λίγο. Τώρα θα σου πω. Ένα, δηλαδή 2,5 μονάδες θα δίνει. Το Άντερ δίνει 2,50. Είδες. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, έχεις βγει για τα καλά, ρε εσύ. Εντάξει, αυτά είναι εμάς τα οποία τα γουστάρουμε όμως, θα τα παρακολουθήσουμε άπαντες. Και έχουμε και το Dortmund Tottenham στο Λονδίνο. Ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκρουση με πολλά προβλήματα η Dortmund. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάκου Αλκάθερ, Ρόι, Πίστσεκ, Βέγγλ, Ακαντζή. Είναι θέματα αυτά βέβαια για την Tottenham δεν παίζει η Σέντερ Φοράρα. Ορισμός για μένα του Center Forward. Ο Κέιν. Ο Κέιν πότε θα είναι έτοιμος. Θα είναι έτοιμος σε κανένα μήνα, κάπου εκεί θα είναι. Κακό. Σε ήμουν, πολύ κακό. Κορμί πρέπει. Ναι. Πάντως η Tottenham, η οποία είναι ομάδα που δεν έκανε καμία μεταγραφή πέρσι. Καλά έκανε. Καμία. Καλά βλέπουμε έκανε. Πόσο δεμένη και πόσο στιβαρή είναι ως ομάδα. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Ναι. Και θυμάμαι τον Ποκετίνο στη συνέντευξη που λέει δίπλα βλέπετε τις μεταγραφές που κάναμε φέτος και είχε μια καινή καρέκλα ναι. Και γελούσαν τον κορόδευαν. Ναι. Αλλά έχουμε λέει συνοχή και είμαστε δεμένη ομάδα. Μεταγραφές κάνεις από πονά. Ναι. Εντάξει. Το καλοκαίρι τώρα με πας αλλού. Γιατί το συζητούσαμε ένα φίλο χθες, λέει ο Πάουκ πρέπει να κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι. Λέω τι να κάνει. Μάλιστα. Τι λοιπόν, να πάρει ο Πάουκ το καλοκαίρι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θα το συζητήσουμε δευτερόλεπτα τώρα. Ναι. Ωραία. Ποιος έχει τερματοφύλακες. Πασχαλάκη. Άλλον. Ρέι. Φτάνει. Φτάνει. Δεξιμπάκ. Ο Ρέι ο οποίος είναι υπόδειγμα επαγγελματία δεν δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν. Και τι αν δημιουργεί. Δεξιμπάκ ομάτος. Μόνο. Δεύτερος. Δεν υπάρχει. Πάτσερ δεύτερο. Ένα πλάγιο μπακ. Ένα πλάγιο μπακ. Καλό όμως. Καλό όμως. Καλό όμως. Ναι. Πάμε αριστερά. Βιερίνια Γιαννούλης. Γιαννούλη. Ναι. Θες αριστερό μπακ. Κι άλλον. Δεν μου κάνει ο Γιαννούλης. Δεν σου κάνει ο Γιαννούλης. Έχει φαγωθεί με το για τον πήρε στραβά. Γιατί δεν σε κάνει ο Γιαννούλης, ναι. Γιατί φτερούγα. Α, το καλοκαίρι θα πάει στο φίλο του Βαζαβαζίδη. Θα πάει. Θα πάει, ναι. Άμα πάει. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πάει να τον περνά σταματημένο και με το σώμα δηλαδή. Φτερούγα είναι. Ναι, το. Σέντερ μπακ. Βαρέλα Κρέσπο. Βαρέλα Κρέσπο και Ίγκασον. Τρεις. Και θα έχει και ένα τέταρτο, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Βγάλε από τι ακαδημίες. Πάμε παρακάτω. Από τι ακαδημίες ή αν φέρουμε Χατζή Σαΐα πίσω. Τι θα το φέρει, τι θα το κάνει ο Χατζή. Τέταρτο δύσκολο θα φέρει. Α το κάνει Χατζή το Χατζή. Ναι, okay. Παρακάτω. Παρακάτω. Λέγε. Χαφ. Χαφ. Υπάρχει ο Κάνιας που αιωρείται, που μάλλον δεν ανανεώνει. Ο Σαχόφ που μάλλον ανανεώνει. Παρακάτω. Ο Μαουρίσιο. Ναι. Ο Ολιβέρα, ο οποίο ναι. Τον ψήνουν ήδη να παραμείνει και του χρόνου Βιερίνια ναι. Και ναι. Όλη η πορτογαλική παροικία. Μπίσεσβαρ, υπάρχει στα χάφ επίσης. Α, μόνο εκεί στα 6-8. Και να κόβουνε. Αυτή είναι. Αυτή θα πάρει ένα χάφ. Θες ένα καλό. Ναι, θες ένα χάφ. Άρα θες ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ, ένα χάφ. Άλλο παρακάτω. Και δεξί και αριστερό μπακ. Όχι, ρε φίλε, και δεξί και αριστερό. Και δεξί και αριστερό. Έχει τον Τόσκα, μα θες. Να μπορεί να κρατήσει τον Τόσκα. Τον ξανά. Τόσκα. Ναι, τον έχεις. Πάρ το σερβιτόρο. Τέταρτο στόπερ, ναι. Τέταρτο στόπερ και αν χρειαστεί το βάζει και για ριμπακ. Έλα εδώ. Ναι. Πάρ το σερβιτόρο στις Σουήτες εκεί στους νιώπαντρους στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, ναι. Και να τους πηγαίνει το τσάι. Άστο τον Τόσκα. Ναι, τον ναι. Μπορεί να πάρει ένα διπλοθεσίτη επομένως ναι. Που θα παίζει και στόπερ. Ω τέταρτο τον έχει ναι. Και ω μπάκα χρειαστεί. Βρείτε ένα τέτοιο. Ένα διπλοθεσίτη. Ωραία. Θες στα χάφη πε παίχτη. Ναι, αλλά θα επιστρέψει και ο Βέρμπλουμ. Τι θα επιστρέψει? Το Βέρμπλουμ. Δώσε το στον Άρη Δανικό. Το Βέρμπλουμ. Βέβαια. Το Μπλουμπλουμ. Πάντως στον Άρη Δανικό. Έτσι και, το αλλιώς, έτσι και ο Άρης και με τον Ολυμπιακό τα έχει καλά και ο, με τον Πάοκ τα έχει καλά. Α, και με τους δυο τα έχει τελικά. Δεν τα έχει. Δεν ξέρω. Οι γορίλες γιατί πήγαν εκεί. Α, δεν ξέρω. Στο πριν δεν το Άρης ξέρω, Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Στις Φτέρυγες. Ναι. Φτέρυγες. Φτέρυγες. Ζάμπα. Ζάμπα. Άλλος. Λιμιός. Λιμιός, ναι. Στείλ το δανεικό εκεί που θα πάει ο Λάμπρου. Ναι, ναι. Στείλ το δανεικό. Ο Λάμπρου θα φύγει. Και τώρα δίνει πάσα γιατί δεν το είπαμε νωρίτερα. Ναι. Το προανήκει ουσιαστικά και χθε με ποστάζει μας στο Instagram. Ναι. Σε περιμένουμε παιχταρά το καλοκαίρι. Έρχεται παιχταρά δεν είπατε. Κακό του κάνατε. Άλλο. Το ότι γυρίζει πάντως είναι πολύ καλό. Εντάξει, άλλο ποιον έχετε εκεί. Ε, ποιον άλλον έχουμε. Λιμιός. Λιμιός. Ζάμπα. Ναι, ναι. Άλλον. Ο Μπίσεσβα παίζει ενίοτε. Και Ερίκε έχει. Ερίκε, ωραίο. Ερίκε έχει, το κρατά τον Ερίκε. Θέλει λίγα βάρη κι αυτό. Και αυτό σε λίγα βάρη. Ναι. Ο Μπίσας να παίζει ενίοτε. Έχει τον Μπέλκα επίση εκεί που ο παίζει. Ο Μπέλκα δεν παίζει στην πλάγια γραμμή. Εντάξει, όχι. Okay. Μπέλκα για μεταγραφή είναι, δώστε το. Ο Μπέλκα θα είναι μαζί με τον Μπίσας τα δεκάρια. Όχι. Γιατί δεν έχει άμα χτυπήσει ο Μπίσας, ποιον θα έχει τον Φούρνο. Αν θα τον πουλήσει τον Μπέλκα. Γιατί να τον πουλήσει. Καλά είσαι εκεί. Φορ. Αυτό ο Μπέλκα. Έχει. Σουιντεύσκι, έχει Τσούμπα Ακπομ. Ο Μουτσούρα με τον Ακπομ. Ε, ναι, χαρά είσαι. Άρα θες δύο κινήσεις, δεν θες παραπάνω. Τίποτα, μας. Δεν θέλεις. Δεν θες. Δύο-τρεις κινησούλες. Δεν όχι. Την αλλάζει την ομάδα. Όχι τσουνά μεταγραφό. Όχι. Σε παρακαλώ. Δεν την αλλάζει την ομάδα. Δεν την αλλάζει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να θέλει γιατί πρέπει να ξυλώσει και να φτιάξει όλη την άμυνα πάλι. Δεν νοιάζει εμένα ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν σε εσένα μιλάμε τώρα. Σωστά, ναι. Σωστά. Ναι. Δεν μου λες στον Αλέφαντο κάτω βγει. Α, έχεις και τον Μίσης, εσύ. Έχεις και τον Καντουρί. Ξεχάσαμε παίχτες. Ναι. Έχεις και Μίσης και Καντουρί που ξεχάσαμε. Πώς την αντιμετώπισε τον Μπουλκουμέ, δηλαδή και ένας φίλος λέει: πες τώρα Κωστή, τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Να βγαίνει λέει ως πρωταθλητής πλέον λέει στον Αλέφαντο να του τη λέει.
Έτσι μου λέει ένας φίλος που σε γουστάρει πολύ. Με το ασπρόμαυρο μπλουζάκι. Σε είδα χθες, σε είδα. Έκατσε σε είδα με το ασπρόμαυρο. Ναι, ρε, πες να δεν θα βγαίνεις, λέει, σαν δεύτερα άτσα. Θα βγαίνεις ως πρωταθλητής, πες τον αλέφατο. Για ξέρεις. Ναι, ναι. Αν μας δώσουν ποτέ δικιά μας εκπομπή, θα βγαίνουμε μπροστά σας. Ναι. Είμαστε Θεσσαλονικείς, είμαστε δεύτεροι. Ναι. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης λέει δεν θες τίποτα, θες ένα μπακ απλά ακόμα να παίζεις και στις δύο πλευρές. Ναι. Αυτό θες, τίποτα άλλο. Ναι. Προφανώς ναι, γιατί ξεχάσαμε και το Μίσης. Ο Μίσης θα είναι και του χρόνου στο ΠΑΟΚ. Δεν είναι δανεικός, τελειώνει, φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Τι ναι. Τι ναι. Λοιπόν, καλημέρα τελικά, ότι για μπάσκετ είναι να σε αφήσει τρίγα και ας πάει Κίνα, λέει. Μόνο εκεί θα παίξει μπάσκετ. Έχει επισκεψιμότητα το. Χαμός γίνεται, ναι, εντάξει. Το, τα παιδιά, μπείτε στο βιντεάκι, το οποίο το έχουμε αναρτήσει παντού. Τι γκάλισε εσύ, ρε, βίλε. Δες εδώ, φτούσουρε. Φτούσουρε, δες εδώ, δες εδώ τρίμπλα. Δες reverse. Δες εδώ γυμναστές. Δες τρίμπλα, δες. Ο γκάλι στο Άιθερ Άμπι το βιντεάκι, παιδιά, έχει κάνει πάταγο. Έτσι, νάτος, 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 νάτος. Λοιπόν, είναι και ο Χαρίσης στο κέντρο που γυρίζει κι αυτός. Δεν σ' αρέσει ο Χαρίσης. Πάνι βότκες. Πάνι βότκες, μάλιστα. Λοιπόν, τα δώρα δεν σταματούν ποτέ με το Flames to Go, γιατί κάθε μέρα θα βρείτε νέους διαγωνισμούς μέσα στο My Free to Go App. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο My Free to Go App και να εξαργυρώσετε στο διαγωνισμό τα Flames που έχετε συγκεντρώσει. Μερικά από τα δώρα μπορείτε να κερδίσετε είναι ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη και φυσικά iPad. Θα επιστρέψουμε δεύτερο ημιωράκι να δούμε λίγο και τι γίνεται σε Άρη Ηρακλή, να ανοίξουμε γραμμές, όλα αυτά μετά την, όχι τη Σμαράγδα, μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη και το απαραίτητο διαφημιστικό. Λοιπόν, σηκώθηκα το πρωί, μου έκανε πάλι κάτι χαζάτα το αμάξι. Ελπίζω να μην θέλει πετμεζά, έτσι. Ελπίζω να μην θέλει. Αν χαλάσει όμως. Αν. Κάθε μέρα σχολάει. Τι να κάνω, αφού κάθε μέρα έχουμε χορηγούς. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αν χαλάσει, πάντως δεν θα το φτιάξω. Όχι, όχι. Θα πάω στο Ρίζι Καζίνο. Θα τσιμπήσω το Σετρουενάκι, το Σε3 που δίνουν στις 1η του Μάρτη. Ναι. Ένα καταπληκτικό όχημα. Ήταν άλλωστε αυτοκίνητο της χρονιάς το 2017. Κάθε μήνα λοιπόν στο καζίνο κληρώνω αυτοκίνητα. Ένας χαμός γίνεται εκεί. Η συμμετοχή είναι απλή. Μαζεύεις λαχνούς, πηγαίνεις στο καζίνο που κρατάς και όταν σκάσει η κλήρωση, τσεκάρεις αν κέρδισες το χολυμπιστή του Σετρουενάκι. Παρασκευή 1η του Μάρτη το κληρώνουν. Για να δούμε. Κάνει θράψη, κάνει πάταγο το βιντεάκι όπου ο Γκάλης στο iTherapy εδώ, έτσι ένας συνδυασμός, κάτσε να το διαβάσω όπως το έγραψε ο άλλος, Βέγκου, συνδυασμός ραπ, αλέφαντου εδώ, το έχουνε, κάνει θράψη. Η πιο ωραία τάκα βέβαια είναι για όσοι έχουν δει το βιντεάκι του Λεωνίδα που λέει μέχρι και η καρέκλα που στεκόταν ακίνητη του έκλεψε την μπάλα. Έτσι. Μπείτε, δείτε τον Κωστή. Σήμερα είναι σε mood μπασκετικό. Ναι, έχουμε ημιτελικούς κυπέλου. Θα γούσταρες επομένως να δούμε ένα τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στα ωράκια. Ναι, μην δούμε τώρα Κίμη Παναθηναϊκός, Κίμη Ολυμπιακός. Ναι, βέβαια στην Κίμη λένε ότι είναι το παιχνίδι ζωής τους. Εγώ για να δω αυτό το match πρέπει να έχει κερκίδα. Θα έχει. Χωρίς αστυνομικούς και να υπάρχουν οι. Τι θες να κάνω τώρα, κερκίδα χωρίς αστυνομικούς. Ναι, χωρίς αστυνομικούς. Τι, να τους βάλουμε και δίπλα-δίπλα να κάθονται. Χωρίζει το σκηνάκι. Το σκηνάκι όπως μας χώριζε παλιά στο παλέ. Έτσι, ωραίες εποχές. Ωραίες, καταπληκτικές εποχές. Πριν που είναι δολοφονικές αυτές στους συνδέσμους και γίνουν οι δολοφόνοι οι σύνδεσμοι. Ναι. Καλημέρα, λέει, ναι. Από τον Καραφλομπίλ πρώην εξή. Θα διαβάσω λίγο μηνύματα γιατί σήμερα ήρθαν πάρα πολλά. Συνήθως δεν διαβάζουμε το πρωί. Ναι, δεν διαβάζουμε. Εντάξει. Ναι. Οι υπεύθυνοι μεταγραφών του Ολυμπιακού έχουν μάτι, λέει. Είπανε για τον Ζαμπά, δεν είναι ακόμα για αυτό το επίπεδο και δεν τον πήρανε. Λογικό. Τώρα είναι για το πιο ψηλό επίπεδο, γι' αυτό πήγε στον ΠΑΟΚ. Όταν 35 αρίς θα το φέρουν από την Ευρώπη, όπου θα είναι για τον Ολυμπιακό, λέει. Όπως έκαναν, λέει, με τον Άτχο, λέει αυτή. Εντάξει, ναι. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο με τα γραφικά έχει επίσης αλλάξει επίπεδο. Να το παραδεχτούμε, Κωνσταντίνε. Κάνε επενδύσεις, φέρνει νέους παίχτες, ξέχασες Μίσης και Καντουρί. Ναι, τους ξεχάσαμε και ο Μίσης θα είναι παίχτης και του ΠΑΟΚ την νέα σεζόν. Θανάσης Βέγκος νούμερο 2 δεν υπάρχει, λέει ο Κοτσαρής. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να, αυτό βλέπανε οι συμμαθητές μου. Έτσι βλέπανε και πήρανε αποβολή όλοι. Πήρανε αποβολή από και Τερεπέγλου πήρε. Πρώτος από Τερεπέγλου έπαιζε. Έπαιζε μπασκετάκι, ήταν ψηλό, ήταν κορμί. Τι να σε πω. Τι, δεν ήτανε. Σαν τον Εμίλ τον Κόρακα. Τι να σε πω. Αφού όταν ίδρωνε ο Τερεπέγλου, μύριζε ουίσκι η τάξη. Ναι. Ναι. Α, τόσο καλά. Τώρα έχει να πω. Παλίκαρος, ε. Βέβαια. Τα σαμινάδες είναι ουρανοξύστης. Ναι. Κάθε μέρα σου κάνει χαζά τα μάξι και ακόμα να μην εντελώς. Μήπως είναι μάρκα Μητσοτάκης. Όχι, ρε. Εντάξει, εδώ για τις ανάγκες του όλου κόνσεπτ. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Άρη. Όπου ήθελες να πάμε στον κόσμο. Γιατί με κοιτάς, Κωνσταντίνη. Γιατί να πάμε. Να λυπηθούν οι άνθρωποι τώρα.
δεν ακούν ραδιόφωνα, δεν κάνουν οι Αριανοί. Γιατί δεν ακούν ραδιόφωνα. Ένα θέμα έχουν οι φίλοι του Άρη, εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί δεν ακούν, μια χαρά, η ομάδα πάει καλά. Ακόμα και αυτοί που θέλουν να το παίξουν χαλαρή άνετοι, ναι. Έτσι, χαλαρή και άνετοι, ναι, του χαλάει όχι γιατί μόνο θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα πάρει και το κύπελλο. Ούτε αυτό. Δεν του χαλάει ούτε και αυτό. Του χαλάει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι προσωρινή. Δηλαδή δεν θα γίνει μόνο τώρα. Και του χρόνου πάλι τα ίδια θα βλέπουμε και του παραχρόνου πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω αν θα τα παίρνει κάθε χρόνο πάλι το πρωτάθλημα. Απλά λέω ότι κάθε χρόνο. Τα διεκδικεί. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό κυρίως του τρελαίνει και σου λέει και εγώ πρέπει δεν να είμαι. Δεν είναι ξεπέτα, είναι δεσμός. Γάμος είναι. Γάμος. Είναι γάμος. Λες. Δεν λέω, είναι. Τον Αμερικάνο να φοβάσει. Γιατί τον Αμερικάνο, δεν ξέρω. Τι να κάνει ο Αμερικάνο. Ξέρω και είναι γάμος κανονικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έτσι πως έχει στηθεί πλέον είναι για τα επόμενα τουλάχιστον. Εγώ δεν θα πάω μακρινό ορίζον. Πέντε χρόνια θα σου πω να τα διεκδικεί και τα επόμενα πέντε χρόνια. Το πρωτάθλημα. Ναι. Και μπορεί να πάρει και άλλα 2-3, εγώ λέω έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα κάνει καινούριο κόσμο. Σαφώς. Αυτό είναι το μπέρδεμα στο μυαλό. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Χθες το κατάλαβα κουβεντιάζοντας με φίλους Μαριανός. Μου λέει εντάξει, okay, το πήρε φέτος, θα κάνω τα στραβά μάτια, θα καταφύγω. Θα φύγω ένα μήνα. Θα πάω Ολυμπιακό τώρα. Τα ναι. 10χρονα, 11χρονα. Όλοι πάνε. 12χρονα, 8χρονα, 9χρονα. Μέχρι και το βαφτισιμάκι μου που έχω, γεια σου Γεωρίκα που είναι Ολυμπιακός, άρχισε να λέω: α, είστε πολύ καλοί εσείς, μας κερδίζετε και εμάς. Άρχισε να μπερδεύετε τώρα. Τώρα οι Αριανοί έχουν ένα άλλο πρόβλημα. Τι έχουν τώρα. Παλιά λέγανε: δεν το κάνω ΠΑΟΞΥ, το κάνω Ολυμπιακό γιατί θα πάει με τον πρώτο. Ναι. Τώρα ο πρώτος θα είναι ο ΠΑΟΞ. Όχι, μη πώς θα είναι. Είναι κολοκέφαλος μεγάλος. Είναι ζαλούρα. Είναι ζαλούρα. Και δεν, γιατί δεν είναι κάτι προσωρινό, το ξαναλέμε. Πάνα και αφελέωση τι είπαμε σήμερα για να ανοίξουμε γραμμές. Όχι, εγώ λέω να ανοίξουμε τώρα. Δεν θες να πιάσουμε λίγο τον Άρη ο οποίος ανεβάζει τροφές. Θα παίξει Ευρώπη, έχει κάνει για μένα μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης είναι η ομάδα. Τις καλύτερες μεταγραφές ο Γενάρη δείχνοντας ότι θέλει να πετύχει το στόχο του. Και μπράβο στον Καρυπίδη. Ναι, ο Καρυπίδης πρέπει να τα δώσουμε τα μπράβο. Ξέρει μπάλα. Φυσικά και ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Ποια ομάδα ενισχύθηκε άλλη το Γενάρη εκτός του Άρη. Ας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πρώτος και ήθελε να το κλειδώσει. Αυτοί οι δύο μόνο. 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 Ούτε ο Ολυμπιακός που έχει λεφτά, τίποτα. Ούτε η ΑΕΚ που έχει λεφτά. Πίσω, να πούμε, και προανακύκλωση έκανε η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός με τον Μπουζούκι και τον Χατζηγιοβάνι. Καλό έβδομο 8ο πρέπει να τον περάσουν όλοι από κάτω. Ο Άρης θα έκανε. Γιατί πρέπει να τα πούμε, Κωνσταντίνε. Δεν μου λες. Ναι, να σε πω. Πώς τα έκανε ο Άρης, δηλαδή, με τι λεφτά. Βρήκε τρόπο ο Γρήγορος. Ναι. Ο Γρήγορος βρήκε τρόπο. Εγώ δεν ξέρω το πώς και τι. Το θέμα είναι ότι δεν ακούγονται θέματα για πληρωμές. Ακούγεται τίποτα, είναι όλη μια χαρά. Και παίρνεις και παίχτες. Εγώ αν ήμουν Αριανός θα φοβόμουν. Γιατί? Μην έχω γίνει παράρτημα του ΠΑΟΚ. Αυτό θα με δει. Θα πέφτα. Τι πράγμα είναι. Θα πέφτα για ύπνο. Ναι, ναι, ναι. Θα έλεγα ρε γαμότο. Αφού ο Καρυπίδης ξέρει το Σαββίδι. Ναι, ναι. Κάναν δουλειές και τα λοιπά. Έκαναν, εντάξει. Ρε γαμότο. Μήπως α πούμε. Μήπως λέω. Ναι. Θα γυρνάω από το άλλο μαξιλάρι θα λέω. Μα αφού με έδωσε Ολυμπιακός παίκτης. Ναι. Και γιατί να στεναχωρεθώ και τα λοιπά. Μετά θα γυρίσω. Ελεύθεροι είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού όμως. Γυρίζω από τη μια πλευρά, θα βλέπω τον Ολυμπιακό στον ύπνο μου. Ναι. Την άλλη μεριά θα γυρίζω να βλέπω τον Πάο. Το Σαββίδι. Ναι. Θα βλέπω μια το Μαρινάκι στον ύπνο μου, θα τρομάζω. Μετά την ομορφιά του Σαββίδι θα βλέπω πάλι, θα τρομάζω να πούμε. Εγώ λέω να βλέπω την ομάδα δηλαδή... του και να ανεβαίνουν βήμα-βήμα. Ναι. Δεν γίνεται από την πρώτη χρονιά ανέβει κατηγορία να πάρει ποταβλήματα ενώ να πάρει τίτλο μισό αιώνα. Να μην. Μπερδεύονται στο μυαλό σου με το τι κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και μετά το τρίτο βράδυ θα κοιμόμουν. Το τρίτο βράδυ πάλι, θα βλέπει ένα εφιάλτη ότι μου έδωσε το Βέρμπλουμ δανεικό να πούμε. Τι πράγμα, τι σενάρια, τι Χίτσκοκ, τι πράγμα είσαι, ρε. Λέω ρε παιδί μου, τι θα βλέπει. Τι σενάρια το Βέρμπλουμ δανεικό, ε. Τι να τον κάνει ο Άρης το Βέρμπλουμ δανεικό, έχει χαφάρισε. Ναι, γι' αυτό λέω. Έχει τον Μπάσε, έχει τον Σιώπη, τραυματία παίχτη να πάρει. Για το τέταρτο βράδυ θα βλέπει το Λιμιό δανεικό. Το Λιμιό δανεικό, μάλιστα. Εντάξει Κωνσταντίνε, έπεισε. Έπεσα, ναι. Θα ανοίξουμε γραμμές. Όχι για την Παγκόσμια Μέρα Προφυλακτικού, τα είπαμε. Τα είπαμε, είμαστε υπέρ των προφυλακτικών. Είμαστε 100% υπέρ, υπέρ των εκτρώσεων. Υπέρ των εκτρώσεων σε ηλικίες πολύ μικρές. Και σε μεγάλες, γιατί. Εντάξει. Μεγάλες είσαι και υπεύθυνος για τις πράξεις σου, φίλε. Αν είσαι 15-16 χρονών και κάνεις. Δεν είσαι υπεύθυνος. Μια γυναίκα 35 χρονών. Ναι. Παντρεύτηκε. Ναι. Έκανε δύο παιδιά. Ναι. Ο άντρας βγήκε μέθησος, έφυγε. Α, όχι, φίλε, σε αυτήν την ηλικία εγώ δεν είμαι υπέρ. Στάσουρε, περίμενε. Να πρόσεχε, είσαι 35 χρονών. Ναι, ναι. Βρήκε ένα φίλο. Α, έκανε μούχτη, αυτό με λες. Ναι. Και ένα φίλο και μένει. Για το κάνει το παιδί, το κρατήσει. Μάλιστα, πα στην πονηράδα εντελώ δηλαδή. Κοινωνικό είναι το θέμα. Ναι, ναι, είναι κοινωνικό, όντως. Ναι, εντάξει, τότε αλλάζω, πάσω. Άμα είναι να γίνει μπέρδεμα, να γίνει μπάχαλο. Ένα φίλο. Τι έκανε. Τρεπεύλου. Όχι, γιατρό που κάνει τέτοια πράγματα. Ναι. Μου λέει έχω πολλή δουλειά. Πώς, εντάξει, εννοείται. Έχω πολλή δουλειά. Πέσου, λέει. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά κακώς θα κάνουμε αυτά τα λάθη. Να προσέχουν, λέει. Να προσέχετε. Να παίρνουν προφυλακτικό. Ή ξέρω εγώ, η γυναίκα. Πρώτη και καλύτερη. Ναι. Αυτή είναι το πρόβλημα. Ναι, γιατί αυτά τα δευτερόλεπτα ξεχνιόμαστε. Όλοι μας. Τα σέκοντα αυτά είναι. Ναι, είναι σημαντικά. Είναι κωδικά. Δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι αυτά. Είπαμε σήμερα είναι
Διεθνή ημέρα προφυλακτικού. Ναι. Έτσι. Και αύριο είναι η μέρα των ερωτευμένων. Άρα πουλάνε αύριο. Όπα. Το φέρανε μια μέρα πριν. Ναι. Έξυπνα στα Καϊβάκια. Όμορφα το όμορφα. Όμορφα, γλυκά, όμορφα, επικοινωνιακά κτλ. Ναι. Προφυλακτικά, όμως, αύριο Βαλεντίνο. Είμαστε και πιο ανοιχτοί άνθρωποι, λέμε. Ναι. Και στι εκτρώσει, ναι, αλλά προσέξτε. Προσοχή. Προσοχή, ωραία. Παιδιά, δεν είναι. Πρέπει να προσέχουμε αυτά τα τελώντα. Να μιλάνε τα παιδιά στου γονεί. Καλημέρα, ρεραπ. Ναι, να μιλάνε. Να είστε φίλοι με τα παιδιά. Είναι σημαντικό. Να μην φοβούνται. Έτσι, έτσι. Τα παιδιά. Καλημέρα στα παιδιά, ραπ, είσαι άμπαλος. Δώσε τη σπηριάρα στο γκούλε να σου δείξει πώς το κάνουνε. Ναι. Ναι, εντάξει, είπαμε. Μπάσκετ, εμείς ήμασταν, έχουμε και κλειστό στη Σκοτίνα. Τι να στη Σκοτίνα, εγώ που cool Sports Arena. Έτσι, πάμε να πούμε καλημέρες στον κόσμο. Έχουμε ανοιχτά θέματα. Έχουμε Champions League. Έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ναι. Και κινδυνεύει Κωνσταντίνε με τον Λουτσέσκου να γράψει την πιο χρυσή ιστορία με τα γράμματα του ΠΑΟΚ. Αυτή η ομάδα του Ρασβά Λουτσέσκου. Ναι. Έτσι, ναι, αν το πάρει αίτητη, θα πρέπει να υποκλειθεί. Και εσύ. Ούτως άλλως πέρα. Στον πρόεδρο θα υποκλειθεί. Γιατί ο προπονητής δεν έκανε τίποτα. Κάτι έκανε. Α, κάτι έκανε αυτός. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Από Χαλάνδρη, καλά είστε. Ποιος. Από Χαλάνδρη, ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Χαλανδριώτη μας. Γεια σου, φιλαράκι μας. Τώρα ξύπνησα. Το βιντεάκι που ανέβηκε του ραπ με τον μπάσκετ. Το βιντεάκι το έχω ανεβάσει στο προφίλ το δικό μου. Στο Β. Στο Β και στο προφίλ του Μετρόπολης όμως. Στα λατινικά είναι το δικό μου. Α, και στο Μετρόπολης. Και του Μετρόπολης και στο δικό μου. Λατινικά είναι το δικό μου. Ναι, Νίκος Κουλιανός και στο προφίλ του Κωνσταντίνου. Μια χαρά. Παντού το έχω ανεβάσει γιατί αξίζει να το δείτε, παιδιά, θα σας φτιάξει την ημέρα. Πραγματικά είναι, ναι. Είναι υπέροχος το οποίο δεν παίζει τον Κωνσταντίνο. Ναι, είναι υπέροχος. Κωστή, το λαϊκό δικαστήριο, το είπαν και χθες και δεν έδωσε σημασία. Δεν ανέβηκε στο YouTube που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα. Δεν ξέρω, τα τεχνικά θέματα δεν με δέχονται. Όχι, δεν είναι θέμα τεχνικό. Δεν έχω ιδέα. Θα σου πω. Δεν ανέβηκε καν live εκείνη την ώρα, ούτε το έχει ανεβάσει ακόμα ο κομμουνιστής. Τώρα σε έχει μπλέξει μάλλον ο Σκαντινάκος επειδή άνοιξε το άλλο site και θέλει να αυξήσει τα κλικ εκεί. Μπορεί. Μπείτε στο άλλο site, ρε παιδί. Θα δω τι έχουν κάνει να σε πω, να σε ενημερώσω, να μην είσαι αφελής αυτά. Κάθε Δευτέρα μπαίνουμε. Στο είπαν και άλλοι και τους έλεγες πατήσατε αλλού. Ναι. Δεν πατήσαμε αλλού. Δεν ξέρω αν τα πούνε οι άλλοι. Φίλε, ασχολούμαι με πολλά πράγματα κάθε μέρα. Δεν τα πληρώνουμε τους άλλους να μας κάνουν τα τεχνικά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι. Δεν μπορούμε να το δούμε όμως πουθενά. Ας βγουν τώρα αυτοί εδώ που το κάνουν, ας μας το πούνε. Αυτοί εδώ στο. Ναι, πες του κομμουνιστή ότι δεν το έχει ανεβάσει. Τέλος πάντων, άσχετο. Ναι. Την Παρασκευή είπες ότι ο διαιτητής του ακύρωσε τον κόλπο του Τάκολα. Έχει ψισταριά. Ψισταριά ο Βλάχος. Με σουβλάκι και έχει τη φωτογραφία στον τοίχο. Τι έχει, το χέρι? Ναι. Πηγαίνω και συχνά και έχει πολύ καλό φαγητό. Δεν το ήξερα στην αρχή. Σοβαρά! Και κάποια στιγμή, ναι, Βλάχος είναι, δεν είναι ο διαιτητής, είναι ο επόπτης. Για τον επόπτη μιλάω. Α, τον επόπτη. Για τον επόπτη μιλάω. Ήταν στη γωνία, εγώ ήμουν μέσα στην 4 εκείνο το μάτσο. Το είπα. Είναι στη γωνία, ήταν στην 4 εκείνη την ώρα που αυτό το ακύρωσε. Και πώς κάνω κουβέντα, μόλις το λέω ότι ήμουν παοκτής, άρχισε να γελάει. Λέω γιατί γελάς. Λέει, εγώ ακύρωσα το κόλ του Τάκολα, μου λέει. Λέω, να σου πω, του λέω, ήταν χέρι. Ακόμα δεν ξέρω. Τι, ακόμα δεν ξέρω. Απλά το σήκωσε από συνείδηση γιατί ήταν κατά του Ολυμπιακού. Από συνείδηση το σήκωσε. Τι να κάνει. Ο σύμβουλο τότε Ολυμπιακός είχε φτιάξει την αυτοκρατορία, τη Χούντα. Είπαμε, έπαιρνε τα πάντα Ολυμπιακός. Από βοηθούς, από διαιτητές. Λέει, υπάρχει βρωμιά γενικά, μην ασχολείσαι. Μου λέει, αλλά το γιο τον έχει κάνει διαιτητή, είναι βιντεοεθνική. Έτσι πάει ρε. Οι διαιτητές και οι πολιτικοί του βγάζουν. Αν έρθει ο γιο σα στην Τούμπα, θα σα ενημερώσω από την Τούμπα. Μη χάσει. Φιλιά Χαλάνδρη. Τη μέρα που είχα πάει, είχα φάει εκεί πέρα και την μέρα και γελούσε. Ήθελα να το πω. Λοιπόν, να σε καλά, Μωρίνα μου. Πες στο κουμπαράκι μας να μην βγαίνει πλέον σαν φτωχός συγγενής στο ΑΡΤ, αλλά σαν εκπρόσωπος του πιο δίκαιου πρωταθλητή της Ελλάδας τα τελευταία 40 χρόνια. Ναι, αυτό είναι το λάθος. Ότι εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος, ο Αλέφαντος είναι. Ακριβώς, αυτή είναι η διαφορά. Ο Αλέφαντος είναι. Αλλά λέει, όχι, να βγαίνει, λέει, όχι σαν να καλύψει τοπικό πρωτάθλημα, αλλά να βγαίνει σαν τον πρωταθλητή. Ακούστε κάτι. Αυτά τα οπαδηλίκια, ας πάρουν κάνα οπαδό του ΠΑΟΚ να κάνει. Εγώ, φίλε, λεφτά από τον ΠΑΟΚ δεν παίρνω ούτε από τον Ολυμπιακό. Σωστό. Τώρα, αν ο Αλέφαντος παίρνει, είναι θεωρητικό του θέμα. Έτσι. Εμένα δεν με αμείβει καμία ομάδα. Οπότε αυτά τα καυγίσματα, ας τα κάνει ο Αλέφαντος. Εγώ δεν καυγίζω. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο. Εγώ για να καυγίσω. Θα πρέπει, άμα πάρεις κροκέτα όμως θα καυγείς αλίκος. Θα το καταλάβετε. Ζήτησα εγώ καμιά κροκέτα. Όχι. Αφήστε με εμένα στην ησυχία μου λοιπόν. Με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και την Άκη. Η έκπτωση, κύριε, είναι, λέει, φόνος. Είτε στα 15 είτε στα 35. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος το λέει αυτό? Ένας φίλος μας ακούει. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης έχει γιο. Δεν ξέρω τι έχει. Πού να ξέρει ο Κωνσταντίνο. Ένας ακροατής στην Μπορινάκη. Αυτές τις εξυπνάδες που στέλνουν, τους κάνω εγώ την ώρα. Εσύ γιο.
Ωραία. Αν πάει ο γιος 18 χρόνια και γκαστρώσει κάποια πιτσιρίκα σαν την κόρη μου, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, στην ηλικία. Θα το πάει στρατατό. Το πάει με τη θρησκευτική δίωδο. Ναι. Βράζει τη θρησκεία. Του δώσει τη θρησκεία. Η θρησκεία το δικαιώνει σε αυτό το κομμάτι πανηγυρικά. Ναι. Απλά τη ζωή σου τα μετά δεν την κάνει. Τα έξοδα τη γέννα η θρησκεία τα δίνει. Ναι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Τα έξοδα του το γάλα η θρησκεία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το πώ ζει μετά από τα 15 τι κάνει. Άλλο να το ρωτήσω εγώ. Α σου πει η μαμά του κοριτσιού, θα το κρατήσουμε. Τι θα πει, ναι, θα είσαι χριστιανός. Άστε την παραμύθα τώρα. Άιντε παρακάτω. Πάμε, πάμε, έχουμε γραμμές. Καλημέρα, καλημέρα. Μπείτε να δείτε τον Air Jordan, μόνο αυτό σας λέω. Ναι. Καλημέρα, ναι, είναι Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου. Μπείτε να δείτε πάντως τον Air Jordan, τόσο στο προφίλ του Μετρόπολη, στο δικό μου Νίκος Κουλιανός Β και στο Κωστή. Παιδιά, είναι απολαυστικό το 30 δευτερόλεπτο βιντεάκι, αλλά χάνει την μπάλα. Καλημέρα. Πάμε. Έλα. Έλα φίλε, έλα. Καλημέρα. Πρωινός. Έλα. Εγώ είμαι, καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Χθες είχε στεναχωρόμετρο να πούμε για τους Αριανούς. Εγώ το είχα. Εσύ είχες. Δεν το ξέρω. Ακούω κάθε μέρα το ξέρω. Όχι, στροφόμετρο. Στεναχωρόμετρο, ναι. Ναι. Στεναχωρόμετρο να πούμε στις πόσες χιλιάδες είμαστε στροφές. Είσαι Αριανός, φίλε. Τι θα είμαι για να κάνω. Εντάξει, οκ, ναι, οκ. Μπορεί να μην στεναχωριέσαι γιατί κάποιοι το παίρνουν χαλαρά, ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Για πες. Δεν έχει χαλαρά, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι, οκ, εσύ ξέρεις. Το μόνο που μας έχει κοπεί ελπίδα, βέβαια, είμαστε μια χαρά, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Η ομάδα ρολάρει καλά. Βέβαια. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ δηλαδή σε αυτήν την κατάσταση. Δεύτερος να ήταν, βρε, να τον περνούσε ο Ολυμπιακός, το δεν μου λες. Τι πράγμα. Εάν τον περνούσε ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, θα ήσουν τώρα, θα πανηγύριζες. Εγώ θέλω να είμαι από πάνω από τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός από πάνω. Ναι. Το θέμα είναι ότι και να στρώσουν τα πράγματα. Τα σφυρίγματα, εντάξει, σας αδίκησαν και όλα στο ένα τ' άλλο. Όταν βλέπουμε ότι ο πρόεδρός μας, ενώ είμαστε πολύ καλά, ο πρόεδρός σας, πάρει καπνοβιομηχανίες, ξενοδοχεία, λιμάνια. Λοιπόν. Πρόεδρος γραμμένο, πρόεδρος ξέρω εγώ έστειλε εκεί κάτω, κανάλια. Ναι. Για να πάρει, πόσα χρόνια είναι, 7 χρόνια. 7 χρόνια είναι, στον ΠΑΟ. 6. 6 χρόνια και πήρε 2 κύπελα. Και ένα πρωτάθλημα μπορεί να πάρει ντάμπλ. Ναι. Κοίταξε, και ο Κόκαλης στα πρώτα 2-3 χρόνια δεν πήρε. Αυτή είναι η παρηγόρια του τώρα. Ναι. Κάτσε ρε τώρα. Αυτή η παρηγόρια του. Ναι, αλλά τα επόμενα 5. Τι μανούρα εμείς, τι πρέπει να φέρουμε στον Άρη δηλαδή. Α, άλλο λέει, αλλιώς το πάει φίλος. Αλλιώς το πάει φίλος, έξυπνα το πάει, ναι. Σου λέει εγώ πώς θα πάω. Τι πρέπει να φέρουμε, πάμε για κάνα κύπελο, για καμιά Ευρώπη και πρέπει να ευχαριστιόμαστε γιατί άμα αρχίσουμε και γαβιέζουμε. Ναι. Με αυτά τα στάνταρ, δεν είναι στάνταρ αυτά, αυτό το μέτρο σύγκρισης έχει... Είναι πλέον, είναι χαόδη. Είναι μεγάλη ομάδα πια ο ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι πιο μικρός πολύ. Σωστό, έχεις δίκιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχει δίκιο, φίλε. Είχε πολύ λογική στο σκεπτικό σου. Σου λέει μίκρινε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, μίκρινε γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν τα χώνει. Τι να κάνουμε τώρα. Σου λέει εγώ με Καρυπίδη πόσα χρόνια θα κάνω να πάρω κάτι. Αυτό σου λέει ο φίλος τώρα. Στον Κοντομινά είχε τη μενιά. Δεν το κράτησε ούτε ένα χρόνο. Άλλο και το Μιτιλινέο, τι πάει να πει αυτό. Δεν του κράτησε. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε Κοντομινά. Για να είσαι δυνατός ποδοσφαιρικά πρέπει να έχεις και πολύ δυνατό ιδιοκτήτη. Τέλος. Κάτσε ρε, είχε Κοντομινά. Πολύ λίγο τον κράτησε. Εγώ σε ένα χρόνο πόσο. Δεν το βρίζανε τον Κοντομινά. Το βρίζανε. Για το Μιτιλινέο. Ναι, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ ο Κοντομινάς όπως ο Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης πριν από κάθε μάζα σου πάει και αγκαλιά τους παίχτες ένα-ένα. Πλάκα με κάνεις, Κωνσταντίνε, τώρα. Γι' αυτό το γουστάρουμε. Και αυτοί είχαν, ρε. Βγάζει τάβλα ο άνθρωπος για την ομάδα. Το γουστάρει αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει έτσι. Ρε, τι λέγανε οι παόξιδες. Εμένα με στείλαν τον Πασόκ τον Πατατούδη. Καλά, τέλειωσαν αυτά τα χρόνια. Τέλειωσαν. Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Ω, ψυχούλα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, αγορίνα μου. Στον Κωστάκη, Νίκο μου. Ναι. Και στον Κωστάκη, κάτι φανατική από αυτόν περισσότερο που ήταν υπέρ των εκτρώσεων όταν ήταν τις εκπομπές που το έμβριο τραβιόταν την ώρα που πήγανε να το σκοτώσουνε. Αλλάξανε πορεία. Μην του τύχει. Και ύστερα για τα παιδάκια που λέει οι μεγάλοι χωρίζουνε τώρα. Όχι τα παιδάκια. Ναι. Οι μεγάλοι χωρίζουνε, τα περισσότερα διαζύγιανε από μεγάλους, έχει από 35 σαρδάρδες. Προφανώς σίγουρα θα έχει γιο, δεν θα έχει, και γόνια θα έχει, όχι απλά. Αν έβλεπε την εκπομπή... Ας την εκπομπή. Αν έβλεπε την εκπομπή. Ας ρε Κωστάκη τώρα που μας το παίρνει. Ας την εκπομπή, βρε άνθρωπε. Βρε άνθρωπε, πρακτικός να είσαι. Κωστάκη, παιδάκια έχεις. Άσε το πρακτικός. Όχι, ας το πρακτικός. Μισό λεπτό. Με την πρακτική. Μισό λεπτό, κύριε μου. Πόσο ετών είστε. 100. Αυτό δεν απάντησε, κύριε. 81, τι να σου πω. Μη συγχύσεσαι. Εγγόνια έχεις. Και εγγόνια έχω τα πόλα. Έχεις αγόρι εγγονό. Ναι, έχω. Ωραία. Αν πάει με μια κοπελίτσα και να αφήσει έγκυο, τι να του πει, θα του μεγαλώσει το παιδί, εσύ τα 81. Ναι, θα του μεγαλώνω το παιδί, προκειμένου να μην κάνω. Καλημέρα, φίλε. Στα 82 θα πεθάνεις, φίλε.
Φύγε, επόμενη γραμμή. Μη βρε τον άνθρωπο τώρα. Χρυσέ μου άνθρωπο. Μη βρε τον άνθρωπο εδώ. 81 είσαι. Εντάξει, έχει μια θεωρία ζωής. Κάνει ο εγγονός. Κάνει ο εγγονός. Στα 16, ναι, κάνει. Ναι. Είναι λίγο τσαχπίνης, βγαίνεις έξω, γνωρίζει μια 16χρονη. Τι θα κάνει. 81. Ναι. Του χρόνου στην πνευμονία που θα πάθεις, θα πεις αντίο στα 82. Μη βρε τον άνθρωπο, τον αγαπάμε. Τον αγαπά. Να είσαι πρακτικός, κύριε. Ναι. Υπάρχει κινησμός στην άποψή σου, με πολύ λογική όμως εδώ στο θέμα. Και υπάρχει άλλη πλευρά. Όταν σου έρθει ο γιος. Το θρησκευτικό, το εκκλησιαστικό. Θα την παντρευτώ τη 17χρονη. Ναι. Και το παιδί δεν έχω δουλειά. Και κάποιοι το έχουν κάνει όμως. Κάποιοι το έχουν κάνει. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Να πεις ναι, είμαι θρησκευόμενος. Είναι αμαρτία να το ρίξεις αγόρι μου. 18 χρονών και εσύ 16. Στο σχολείο να είναι αυτό. Ναι, σχολείο και η κοπελιά. Πάνε κάνουν το παιδί και να το μεγαλώσουμε εμείς. Ναι. Ξέρεις, θα πεις. Βούρστον. Έχει, το έχουν κάνει όμως κάποιοι. Το έχουν πάρει όμως αυτό το εγχείρημα και λέει θα το κρατήσουμε και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Ποιος το έκανε. Το έχουν κάνει. Ξέρω ανθρώπους. Όχι, ξέρω ανθρώπους που το κράτησαν. Βέβαια στην πορεία να σου πω τι έγινε. Το ζευγάρι χώρισε και το παιδάκι έμεινε νωρίς χωρίς γονείς. Πάμε, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Τι καλησπέρα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Νάτος. Καλώς το να. Λοιπόν, το ένα το ωραίο. Ναι. Η ΕΡΚΑΙΔ μεταδίδει όλο το 24ωρο αθλητικά. Ποια είναι αυτή η ΕΡΚΑΙΔ? Η ΕΡΚΑΙΔ High Definition. Τι απλά, εντάξει, το είπα ID. Ναι, δεν ισχύει. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος, παρακαλώ. Ναι. Συνέχεια. Συνέχεια. Δεν την ξέρω. Τώρα δείχνει τα 10 καλύτερα κόλλα. Ναι. Γουστάρεις, έχεις μπαλίτσα κάθε μέρα, μπράβο, ναι. Χθες χάθηκε η μπάλα. Τι εννοείς? Με το Manchester United, Manchester City. Τι, χθες είχε Manchester United Paris, τι Manchester United, Manchester City. Όχι, συγγνώμη, Manchester United Paris. Παρί, ναι, βρε αγόρι μου, μην μας πρωί. Χωρίς Neymar Cavani. Τα είπαμε αυτά, ναι. Φάγαμε τον παπά, παίξαμε άσο, κουτουλιά φάγαμε. Τι να κάνουμε, κύριε Κώστα. Λοιπόν, και ο Ποκμπά δεν παίζει στο δεύτερο παιχνίδι. Δεν παίζει, αφού αποβλήθηκε. Δεν μου λες, για πες μου, αυτός ο Τέλετης είναι καλός παίκτης. Η Λάρης έχει δύο καλούς παίχτες, τον Τέλεσης και τον Νούνιτς. Τον ένα μάλλον θα τον πάρει η ΑΕΚ. Αλλά να σου πω κάτι, θες να σου πω έτσι πως το νιώθω. Δεν κάνεις ομάδα πρωταθλητισμού παίρνοντας απλά καλούς παίχτες από τη Λάρισα και από τον Πανετολικό. Αν θες να κάνεις ομαδάρα να παίρνει πρωτάθλημα και να παίζει καλά, πρέπει να πάρεις παιχταράδες, όχι από τη Λάρισα που δεν έχω τίποτα μαζί της, αλλά πρέπει να πάρεις παιχταράδες από την Γερμανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτοί περιμένουν να μπουν στο γήπεδο και μετά. Ναι. Σε 1,5 χρόνο μπαίνουν στο γήπεδο και μετά βλέπουν ο δε Ολυμπιακός. Κύριε Κώστα, αυτοί οι παίχτες συνήθως δεν μας πείθουμε το καλημέρι ότι μπορούν να αντέξουν και τη βαριά φανέλα. Το έχουμε δει πολλάκι σε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι, ο Πολάκης, δεν ξέρω τι λέει. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ για 5 χρόνια, έτσι όπως το πάτε και εσείς το έργο. Α, μπράβο! Διότι δεν το πάει ο ΠΑΟΚ το έργο. Το πάνε και άλλοι ανάποδα. Εσείς το πάτε ανάποδα. Ναι, το πάνε. Παλαθηναϊκό σε μνημόνιο, εσύ με τον Τέλετσιτς. Ποιο Τέλετσιτς τώρα. Ποιο άλλος να πούμε. Με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και τον Τωροσίδη. Με την κουρλωμάτα εκεί την Βούρη. Ναι, και τον Τωροσίδη. Ο Αβραάμ είναι πιο βαλακρός από μένα. Ο Αβραάμ είναι καλύτερος από αυτούς που έχει πίσω από τον Βούκοβιτς, να ξέρεις. Άμα ήταν υγιής, αυτό θα έπρεπε να βάλει. Εγώ παιδιά, εγώ πιστεύω ότι και σήμερα ο Αβραάμ σε ταχύτητα είναι ο πιο γρήγορος παίκτης του Ολυμπιακού. Στα 36 του. Κάτσε να τον δούμε. Και σήμερα. Ναι. Γιατί ήταν βολίδα. Δεν τη χάνει την ταχύτητα εφόσον συνεχίζει να αγωνίζεσαι. Βάρη κορμί είναι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, καλημέρα, να είσαι γερός. Πρέπει να πάμε σε break. Είναι στο στυλ του Παπασταθόπουλου στο Παπασταθόπουλο. Μετά τα 30 έχει να βαραίνει το κορμί. Χάνει, βέβαια. Ο άλλος είναι ελαφρύς, ο Μανολάς. Δεν χάνει. Μανολάς είναι άσο. Και άλλα γρήγορο ένα στόπερ. Άλλα κορμιά ο ένας, άλλα κορμιά ο άλλος. 100%. Λοιπόν, ναι. Με το Flames to Go, το Free to Go, οι συνδρομητές μαζεύουν Flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν τα Flame με κάθε τους κίνηση, όπως ανανέωση χρονοομιλίας ή ενεργοποίηση πακέτου, και ύστερα μπορούν να τα ξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους ενεργούς διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go App. Μερικά από τα απίθανα δώρα του Flames to Go είναι ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, δώρα τεχνολογίας και επικοινωνία για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλό πρωινό, Μαράγδα Μπασάκου εδώ έρχεται για να μας ενημερώσει με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε τελευταίο ημεράκι, rap and cool, μέχρι και τις 10. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω μια είδηση. Δες τον Κωνσταντίνε, τον γουρούνι που δάγκωσε τον ποπό από αυτό το μοντέλο. Το βλέπεις? Να. Αυτές είναι οι ειδήσεις, φίλε, πρωί-πρωί. Σαν ανοίγουν το ματάκι. Να, την έκανε τη δαγκωματιά το γουρουνάκι. Δεν μιλάς,
Γελάει τώρα, δεν θες, έσω, κρακ. Φοβερά πράγματα. Βρήκε μπόλικο κρέας. Βρήκε, αλλά είναι ωραίος, μια χαρά είναι, ναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε, Καρατζιάς Αθανάσιος. Τι είναι αυτός? Ο νικητής που έπρεπε να πούμε εδώ και ένα δεκάλεπτο, αλλά ήταν δικό μου το ατόπιμα, το παίρνω πάνω μου. Αθανάσιε Καρατζιά. Τρίτη φορά το κάνεις το ατόπιμα. Ναι, τρίτη φορά, την τέταρτη δικαιωόμαστε. Θα του δώσουμε όμως το δεκάλεπτο που δικαιούται και μέχρι και δέκα. Δηλαδή μπορεί να επικοινωνήσει ακόμα και στην επόμενη εκπομπή. Καρατζιάς Αθανάσιος, επομένως θα το πω πολλές φορές. Έχεις δικαίωμα, είναι παρά 20, μέχρι 10 και 10 να επικοινωνήσεις για να διεκδικείς την είσοδό σου σε μια χρυσοφόρο λίστα με 12 μηνιάτικα. Ένας από εσάς, 25 του Φλεβάρη, θα πανηγυρίζει δεόντως. Πριν συνεχίσουμε με τις γραμμές τις οποίες ανοίγουμε, το βιντεάκι υπάρχει, παιδιά, ναι, έχετε φαγωθεί, κάνεις πάταγο, Κωνσταντίνε. Πού το βρίσκουν αυτό? Το βρίσκουν είτε στο δικό μου το προφίλ, Νίκος Κουλιανός Β' Λατινικά, είτε στο δικό σου, Κωστής Λαπτόπουλος, είτε στο Μετρόπολης 95, ναι. Και 5, εκεί γίνεται ο πανζουρισμός, εκεί είναι το κεντρικό. Ναι. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα. Ναι. Για τα λεφτά που έδωσαν το 2018 τα jackpot του Ρίτζι σε καζίνο Θεσσαλονίκη, περίμενα το ποσό να είναι πολύ μεγάλο, εκεί γύρω στα 10-15 εκατομμύρια τέλος πάντων. Την πρώτη πλάκα την έπαθα όταν διάβασα ότι δόθηκαν 37.600.000. Ασύλληπτο ποσό. Τη δεύτερη πλάκα την έπαθα βεβαίως όταν διάβασα σε πώς έχει σκάσει αυτό το jackpot. Γιατί έχει σημασία, δεν έσκασαν λίγα jackpot. Τα μοιράστηκαν και τα μοιράστηκαν 2-3 άνθρωποι. Αλλά 33.000 τυχεροί, το νούμερο είναι μεγάλο. Τα jackpots κάνε πολύ συχνά, τα μοιράζονται πάρα πολλοί παίχτες και από εκεί παίρνει θέμα τύχης να βρεθείτε στο κατάλληλο μηχανάκι. Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο, rap and cool με Καζαμπάκα πάντοτε ψάχνοντας τον Καρατζιά Αθανάσιο. Πάμε στις γραμμές, cool θα πείτε, ναι το έχουμε αναπτύξει το θέμα παιδιά, μη μας αδικείτε. Ποιο ρε παιδί μου. Για την θύρα 4 που ήταν υπεράριθμη για τον πολύ κόσμο, το είπαμε και μαζί, το είπα και το απόγευμα, θα το λέμε κάθε μέρα. Για να μπορέσει η ΠΑΕ τουλάχιστον. Να πεις κάθε μέρα. Είναι πρόβλημα θέμα. Είναι σημαντικό και πρόβλημα να μεγάλο. Να πει πολεοδομία, αστυνομία, ναι. Πώς είναι αυτός, να τους πει, να τους κάνει οι συστάσεις. Ναι, δεν γίνεται να πείτε υπεράριθμοι. Ναι. Ποιος θα τυχωθεί. Είναι 4 μάτς ακόμα. Ποιος θα τυχωθεί στο Σαββίδι τώρα. Πάω Κατρόμητος, πάω Κλειβαδιά, πάω Κάρης, πάω Κλαμία. Αυτά τα 4 είναι. Εισαγγελέας δεν μπορεί να την κάνει να τυχωθεί. Πού να χωθεί εκεί πέρα, ρε, στους πλάκα. Έχεις πάει καθόλου έξω την 4? Να δεις πώς είναι. Που χείρεσαι, να του φωνάξει, ελάτε εδώ. Α, την ΠΑΕ να φωνάξει, του υπευθύνου, παιδιά, ναι, ναι. Πώς φωνάζει εμάς και λέει, ναι. Προσέξτε, προσέξτε, μην κάνετε. Βάλω στον παλάο, ναι. Τώρα, τουλάχιστον εγώ μπορώ να ρίξω καλά μπινελίκι, δεν κινδυνεύει καμιά ζωή. Ναι, κάνα προσηματάκι μόνο θα βάζει και τελείωσε. Δεν κινδυνεύει άνθρωπο, σωστά, ναι, δεν κινδυνεύει. Τον άλλο που βάζει 3.000 υπεράσπιση και κινδυνεύουν ζωέ, νέα παιδιά είναι αυτή. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Μετά όταν γκρεμιστεί η θύρα 4, πούμε, θα ζητηθούν οι υπεύθυνοι. Έχεις δίκιο γι' αυτό και φωνάζουμε καθημερινά. Καθημερινά. Τον προκαλώ να επέμβει. Ναι, ορίστε. Βέβαια. Τα λέμε κάθε μέρα. Είναι, ναι, ένα θέμα που τι πρέπει. Μόνο εμένα να βάζει τον παλαούρο μέσα, δηλαδή. Ναι, το παιδί μας εδώ πέρα. Και σιγά τι λέει. Είναι λίγο αθυρός όμως. Τι είπα, γιατί... Λίγο. Ο άλλος κινδυνεύει να πεθάνει εκεί, να σκοτωθεί. Ναι, χοροπηδάνε, κάνουν. Είναι δουλειά μας, είναι υποχρέωσή μας και αυτό όποτε μας δίνει δυνατότητα θα το θυμίζουμε. Έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν, πάμε στις γραμμούλες. Εγώ το λέω να επέμβει, αν υπάρχει θέμα, ας πούμε, κινδύνου σωματικής. Υπάρχει, Κωνσταντίνε. Σταυροκοπιόμασταν με τον Ζάιρι προχθές στο ντέρμπι. Να βγουν όλοι νορμάλ και έφυγαν μετά από μια ώρα από το γήπεδο. Ελάτε εδώ, ρε κανίβαλοι Έλληνες. Ναι. Πού μπαίνετε, σε Μαδρί με ζώα, πού μπαίνετε. Ποιος είναι αυτός που φυλάει στη θύρα 4. Ναι. Ποιος είναι αυτός που φυλάει, τι είναι αυτός. Security είναι. Ωραία, τι του λέτε, το δέρνουν και μπαίνουν μέσα. Τους βάζει, παίρνει λεφτά αυτός μούχτι από κάτω. Τι είναι φιλικός. Κάνει μια έρευνα. Εγώ αν ήμουν, θα πει Ελλάδα, γιατί τον αφήνεις και μπαίνει. Έτσι. Κινδυνεύουν ζωές. Κινδυνεύουν ζωές. Είναι ζώα, είναι εκεί μέσα που πάνε. Χειρότερα από ζώα. Χειρότερα από ζώα. Συστάνει, δεν μπαίνουν. Έτσι έχουν τον χώρο να κινηθούν κιόλας. Θέλετε να γίνετε και Ευρωπαίοι. Ναι. Λοιπόν, 5 ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κίνη. Αυτά είναι το όνομα της Μακεδονίας. Δεν είναι το όνομα της Μακεδονίας. Να γίνουμε Ευρωπαίοι, μπορούμε. Σωστός. Άνομα της Μακεδονίας χάθηκε σήμερα. Τα σωστά θα στα λέω, δεν θα τα λέω. Σήμερα χάθηκε το όνομα, επίσημα. Σήμερα. Δεν το λέτε. Σήμερα, δεν το λέει εσύ. Τα Σκόπια, Σκόπια, Μίσκο. Μπίκου δεν ξέρω τι θα πει σήμερα. Θα πει, περίμενα να την ακούσουμε. Γιατί είναι τώρα. Ναι. Τι θα πούμε σήμερα. Τι θα πούμε. Ό,τι λέγαμε και πριν. Σκόπια και, είναι. Και Σκόπια παραμένουν. Το Μακεδονικό Νεάπολη θα το κάνουν. Σκόπια Νεάπολη. Ή τα προϊόντα τι θα κάνουμε. Τι θα γίνουν. Τα προϊόντα τι θα γίνουν. Τίποτα δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα να αλλάξει εμένα το όνομα τη εταιρεία. Ό,τι γουστάρω κάνω. Θα το δούμε μπροστά μα το θέμα. Θα το βρούνε μάλλον. Πνευματικό δικαίωμα. Ναι. Εμένα μου την πέσανε πάλι. Ναι.
Έχω ένα σήμα στην εκπομπή. Τι έχει? Την τηλεοπτική. Σήμα Βεργίνα, τι έχει? Ποια Βεργίνα, ένα ηχητικό, ένα τραγούδι. Ναι. Πήγε βέβαια η εταιρεία εκεί το τραγούδι, γιατί το βάζει το τραγούδι. Έχουν πνευματικά δικαιώματα από το YouTube, ναι, έρχοσαν την λογικό να σα ζητήσω. Να βάλω να του Ζαμπέτα, α πούμε, Ζαμπέτα δεν μπορεί. Στο, άμα στο ψάξουν, μπορεί να στο ζητήσουν πάλι. Ποιο ο Ζαμπέτα σηκωθεί από τον τάφο, δεν ξέρω. Μπορεί, εξαδέρφη του Ζαμπέτα, η ανιψιά του Ζαμπέτα, η γονούλα του Ζαμπέτα. Να ξέρει, υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, ναι. Καρατζιά Αθανάσιο, ψάχνουμε και πάμε καλημέρα στο Ζαφίλ. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Έλα, καλημέρα. Έπεσε, καλημέρα! Έπεσε. Καλημέρα! Να τη εκλεκτή κυρία! Να τη εκλεκτή κυρία! Την ακούμε! Η κυρία βλέπει το. Τη δεύτερη ώρα, όχι, κάχη. Μόλι τελείωσε τότε τη δουλειά, άνοιξε ποδόσφαιρο, βλέπω. Άνοιξε ποδόσφαιρο, καλημέρα, από το πρωί. Από το πρωί. Το ραδιόφωνο πέσει. Ναι, βέβαια, από το πρωί ξεκινάμε. Εγώ νόμιζα θα έβλεπε κι άλλα θέατρο τη Δευτέρα, κάνα παλιό έργο. Όχι. Έργα δεν βλέπω. Έβγα, βλέπει έτσι. Δεν βλέπει έργα. Θα δει σήμερα. Ναι, ναι. Θα δει σήμερα. Θα δει σήμερα, κυρία Δώρα, το μπάσκετ. 5 η ώρα να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι το Κίμι ΠΑΟΚ. 8 είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, δεν θα παραλείψουμε. Θα τα δει. Βέβαια. Και εσύ θα τα δει. Οπωσδήποτε. 5 η ώρα δεν θα δω μπάσκετ. Μετά το μεσημέρι δεν κάνω τίποτε. Μάλλον πάω το κατεβαίνω. Σαν τον κόκκινο κι εσύ. Μετά το μεσημέρι δεν κάνει τίποτα. Ναι. Εσύ με τον κόκκινο τάχη. Τάχη με τον κόκκινο, τον Γρηγόρη, εσύ το φιλάει. Και μου το παίζει καλό άνθρωπο τώρα και τρελαίνομαι εγώ τώρα. Γιατί ρε, εσύ, αφού είναι καλό παιδί ο Γρηγόρη. Αν το κάνει ψυχόμετρο, να δει πόσο να πούμε η ψυχή του είναι καλή ή κακή. Ναι, ναι. Θα του βγάλει 80% μαυρίλα να πούμε. Μια χαρά είναι. Το λέω μια εγώ. Χαρά, ναι. Ζηλόφωνας, ναι. Εγώ τον άκουγα πριν και δεν σ' άκουγα. Ναι. Αλλά όταν με είπες τη λέξη που με είπες θύμωσα και σου είπε κύριος γιατί είδε στάσαμε βράκα. Από εκεί και ήσαν δεν το ξαναπήρα. Ναι, ναι. 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 Το πειράζονται βέβαια. Έχουν κάνει ένα κόνσεπτ εδώ τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Να πειράζει ο κόσμος. Έχω να κάνω με έναν άνθρωπο, άνθρωπο. Αγενέστατο. Ναι. Στάσαμε βράκα, θα γελούσε. Ναι. Είμαι εγώ καραγκιόζης. Σωστό. 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 Μιλάει σωστό. Πολύ ωραία η κυρία Δώρα. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Δώρα, τι έχει σήμερα το μενού. Α, ναι, η πόντια τι μαγείρεψε σήμερα. Χθες έκανε πληγούρι. Α, πληγούρι. Στρος πληγούρι. Με ζωμό από γλώσσα και κρύα γλώσσα και φάγαμε. Τρελάθηκα. Με ζωμό από κρύα γλώσσα. Γλώσσα, ναι, από. Το ψάρι τη μοσχάρι. Α, ναι, ναι. Κρύα το φάγει. Να το φάγει, ναι. Εντάξει, εντάξει, οκ. Να κρατηθούμε, κυρία Δώρα, το ψάρι. Είναι φρούτο, δεν μας κρατάει. Έτσι, ναι, μετά από μια ώρα ξαναπεινάμε. Αυτό ξανά, μανά, θέλουμε να φάμε. Τα αγαπάει πολύ ο γιος μου. Εγώ έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι, ναι. Κυρία Δώρα. Μας. Δεν τρελαινόμαστε για το ψάρι. Έχει δίκιο, κυρία Δώρα. Φιλιά, Δώρα. Κυρία Δώρα, την αγάπη μας. Δεν σε ρωτάμε το κοινωνικό θέμα τώρα το εσένα, γιατί εντάξει, δεν είναι. Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει, καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Φιλιά. Φιλιά, την κυρία Δώρα μας. Ναι. Καρατζόγλου, εσύ λέμε. Αν δεν βρεθεί ο Καρατζιάς, να του πάρω τη θέση. Τον Καρατζόγλου αμέσως. Όχι, τον Καρατζιά ψάχνουμε. Πάμε γραμμές. Υπάρχει ένα θέμα με τον Καστίγιο, ο οποίος προκαλεί. Καστίγιο, ο οποίος ξέχασε. Τι έκανε την ποδοσφαιρική του καριέρα ξαφνικά, γιατί κατέρευσε. Γράφει μπαόκια οι μπαμπάδες σας. Ναι. Είχε προκαλέσει και πριν το μάτσο θα φάτε τρία, θα κάνετε, θα ράνετε. Ναι. Και τώρα ανέβασε νέο ποστάρισμα με τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού και λέει μπαόκια οι μπαμπάδες σας. Χαχαχά, συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και εγώ θα σας γλεντάω. Εντάξει, ο Καστίγιο μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Θα φύγει καμιά φορά κατά λάθος στη Θεσσαλονίκη. Θα πάει σε κανένα μπαρ. Ναι. Θα είναι ο μπαρμαν. Πυγμάχος. Θα έχουμε θέματα. Ναι, ναι. Και εγώ προσέχω. Και ανέβασε φωτογραφία με τον Τζότζεβιτς, τον Κόκαλη, τον εαυτό του, τον Ριβάλτο, τον Τζοβάνι, όλους αυτούς τέλος πάντων. Εντάξει. Απαγορεύεται δημόσιο πρόσωπο να είναι τόσο προκλητικό και μετικό για μένα. Εντάξει, Κιβάσο ανέβασε το Βιερίνα με ένα ψάρι να πούμε. Εντάξει, άλλο τρολάρισμα και άλλο να λέει ελάτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα είναι χιούμορ και το άλλο είναι εντάξει, τα βλέπει όλα μα. Συμπαθεί τη Βάσε. Φουνε φίλοι μου. Εντάξει, να κάνουμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, έλα φίλε, καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα, παιδιά, με συγχωρείτε, είμαι στη δουλειά. Ήθελα να πω γι' αυτό με τη θύρα 4. Ναι, βεβαίως. Τώρα εγώ βρίσκομαι στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω τη διαφορά. Πού είσαι, πες μας πού είσαι. Στη Γερμανία. Φίλε, σε πολιτισμένο κράτος. Σε ποια πόλη. Στον Ντόρτμουντ. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Άμα πας έξω από τη θύρα και δεν έχεις στήριο, θα δεις λίγο το φουσκωτό έξω. Και θα γυρίσει και θα πας στην καφετέρια. Θα κάνεις τα τσισάκια σου. Εδώ θα δεις ένα φουκαρά. Εδώ θα δεις ένα φουκαρά να πούμε χοντρό. Και ένα φουσκωτό να θέλει να μπει μέσα. Οπότε τι γίνεται. Έχει πόσους 5 εισόδους η θύρα 4. Παίρνεις 20 τσετσένους, αυτούς χωρίς λαιμό. Και τους λες βάζει και έξω. Δεν μπαίνει κανένας. Και τέλος. Εκεί που καταλήγω δηλαδή είναι ότι είναι στο χέρι του Σαββίδη. Ό,τι θέλει κάνει. Άμα θέλει βάζει τσετσένους δεν μπαίνει κανένας. Άμα θέλει
αφήνει τους χοντρούλιδες και αφήνει να βέρτα μέσα διπλά. Γιατί έχω πάει και εγώ πολλά χρόνια στη Ρα4 και έλεγα τι γινόταν. Έτσι ακριβώς. Όλοι έχουμε περάσει και το έχουμε ζήσει και εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πριν από 20 χρόνια γινόταν ακριβώς τα ίδια που γίνονται και τώρα, τα ίδια πράγματα. Δηλαδή να στηβάζονται λες και είμαστε παστό κρέας. Έτσι. Νομίζω ότι θα το ακούσει, θα φτάσει και στα αυτιά του Ιβάν Ζαβίδη και θα ακριβώς επιληφθεί για τις άλλες αγωνιστικές. Αν δεν επιληφθεί, αν δεν επιληφθεί, θα είναι κατακριτέος. Ναι. Λέει ο Δήμος. Ναι. Έλα φίλε, έλα, θες κάτι ακόμα. Μας κρατάτε παρέα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, αδερφούλε, εκεί στη Βεσφαλία, ξέρεις που μας ακούνε όλη μέρα. Έχουν ίντερνετ παντού αυτοί, δεν είναι σαν και εμάς, παντού εντελώς. Και έχουν το ραδιόφωνο τους, ακούνε μόνο εμάς, κανονικά. Σύνδεση στη δουλίτσα τους, στο αυτοκίνητο παντού. Πάψε. Την ναι, ναι, την υπογραφή μας λέει και το τέτοιο, ξέρουμε πού το βάζουμε. Έτσι πες το ραπ. Καλημέρα. Εγώ φίλε, λέει ο Δήμος. Εγώ δεν μπλέχτηκα ποτέ με τέτοιο θέμα. Ναι, γιατί πρόσεχε που βάζει υπογραφές. Εγώ πρόσεχα. Ναι, αλλά κάποιοι δεν προσέχουν. Ναι, είναι τώρα λίγο μερακλείδες. Ναι, βιάζονται. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που λένε δεν πρόσεξε. Δεν πρόσεξε. Ναι. Ωραία. Ναι. Τι, θα το πληρώσει 80 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πες στον Κωστή να ακούει τον παππού όταν λέει ότι δεν θα κερδίσει Μάνγιου. Όπου παππού, βάλε το φερέτη. Ναι. Το είπε ο σκύλος. Θες τον βρήκα. Είναι δυνατός. Ναι. Είναι δυνατός. Ναι. Έχω την εντύπωση. Ναι, ότι δεν θα κερδίσει. Είναι πονηρός. Ναι, 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 ναι. Είναι το μυαλό. Σκέφτεται ανάποδα, ρε παιδί μου, και δικαιώνεται αρκετές φορές, έτσι. Ο Εμπαπέ. Ναι. Παπέ. Θα μπει σεντερφόρ. Στους αργούς. Φερέτη, ε. Ναι. Ναι, ναι, κάνε λίγο. Γράψε διπλό. Γράψε. Λέω σίγουρα. Γράψε διπλό. Λέω κόκκινο, φράσε τον κόκκινο. Είδε λοιπόν. Ναι, ναι, το ότι είδε, ο Εμπαπέ μπορεί να μην παίξει την πλευρά, αλλά αναγκαστικά να παίξει σεντερφόρ. Θα παίξει στους αργούς σεντερμπακ. Αν του δώσει λίγο χώρο ο Μάγκας ο προπονητής, έχει και τον ασχημάντρα αριστερά τον. Παίζει και ο Βεράτη. Ήταν πολύ κακή και η Μάντσεστερ, έτσι, μέσα σε όλα. Ήταν κακή, κακή. Και φάνηκε, σου λέω, ότι έπαθε Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι, εντάξει. Έπαθε Ολυμπιακό. Είχε μάθει να παίζει εκεί με West Ham, West Brom. Τη κέρδισε και τώρα ξαφνικά παίξει με Μαδάρα. Λοιπόν, κάνα μεροκάμα θα ψάχνει, λέει ο Καστίγιο. Λέει, θα ξέμεινε, γιατί κάνει και έξοδα περίεργα, λέει. Τι κάνει. Δεν πάει, ξέρω εγώ, κάνει ατασταλίες. Καζίνα, ιστορίες. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του, ναι. Εν τω μεταξύ, τα χτυπήματα της μπάλας του ραπ. Ό,τι πιο αμπάσκετο έχω δει στη ζωή μου, λέει. Το δεν είναι αμπάσκετο. Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό πράγμα που είναι χειρότερο από τον κόκκινο. Στο μπάσκετ. Ο κόκκινο πρέπει να το έχει λίγο. Τι να έχει. Το μπασκετάκι. Τι να έχει. Πρέπει να σα βγάλω και του γιο να σα κάνω βιβλίο. Άμα ο κόκκινο κάνει μία, δύο, τρεις φορές χτυπήσει την μπάλα κάτω. Ναι. Από 100 σφίγγμου θα πάει 130. Ναι. Σε 150 η βαλβίδα κλείνει. Κλείνει. Α, δεν είναι για τώρα. Μη. Ναι. Πάμε καλημέρα, ψάχνουμε, ψάχνουμε. Κάτσε, κάτσε λίγο, μην το ξεχάσω γιατί τον αδίκησα. Καρατζιάς. Καρατζιάς Αθανάσιος, ακριβώς. Καρατζιάς Αθανάσιος, 6 ακόμα 20 λεπτά. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Έχει πάνω κρύο, από Πειραιά σας παίρνω. Ναι, έχει κρύο. Φίλε, μείον 10, μείον 11 έχεις. Το έχει πάνω. Όχι, εσύ έχεις μείον 10, μείον 11 στον Πειραιά. Ρε, εγώ είμαι Αριανός. Άλλο τι λέω. Αριανός, εσύ. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι. Για σένα έχει μείον 25. Είμαι 22, δεν είμαι. Εντάξει, 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 ψυχούλα μου. Έλα, έλα. Ψυχούλα μου. Ναι. Έλα, αγόρι μου, έλα. Φιλαράκι μας. Σαλιάρικα πράγματα. Ναι. Εδώ έσφιξε το κρύο. Έσφιξε. Ναι. Κάτω έσφιξε το κρύο. Για δώσε λίγο κλίμα Πειραιά. Πώς είναι αυτή με το λιμάνι, έχει ησυχία, ηρεμία. Πάντως τον κότο, Μαρινάκι δεν τον ορμάει κανένας. Όχι, εντάξει, οι Ολυμπιακοί εδώ πέρα λένε δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα. Πάω, δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Κορδέδες δεν πέφτουν. Γιατί να πούνε κάτι, δεν υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Και με μιλάμε Ολυμπιακούς εδώ πέρα, μου λένε εντάξει. Τι να κάνουμε. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει. Ας το συνηθίσουν, να συνηθίσουν αυτή την ιδέα, Αριανέ, να τη συνηθίσουν. Καλό είναι. Ξέρω τώρα, να συνηθίσουν, αυτοί πλέον λένε 44. Ξέρω. Έχω να πάρει κανένας άλλος, λέει. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, λέει. Ναι. Την τρίτη χρονιά δεν το πάρουν, θα πούν τίποτα το Μαρινάκι. Ναι, γιατί πάει πρώτη, πάει δεύτερη, την τρίτη θα αρχίσουν να δαγκώνονται, να κοιτιούνται μεταξύ τους. Γιατί είχαμε αλλιώς. Ναι. Αυτά είναι δικά του θέματα. Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, τώρα τι σας απασχολεί, εσάς αν φαγωθούν μεταξύ τους. Έχεις δίκιο, πάμε στα δικά μας. Για ωραία θα είναι, ρε φίλε. Στην αρχή το Σαββίδι τον γκρινιάζατε εσείς. Ναι, γιατί ήμασταν στερημένοι, άμπαλοι πολύ. Τώρα ήρθε ένας πλούσιος, λέει τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη μία. Δεν γίνονται έτσι δουλειές όμως. Θα κάνετε. Ναι. Λογικό όμως είναι ότι άμα δεν έρχονται κάποια τρόπα μετά από ένα σταθερό πρόεδρο, αρχίζει και γκρίνια. Αντί και με τον Καρυπίδη εμείς. Ναι. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να γκρινιά. Φέτος είσαι ικανοποιημένος. Εγώ φέτος είμαι. Άσε τι κάνει ο Πάοκ, σαν Αριανός, σαν Άρη, άσε τον Πάοκ. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον Πάοκ. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον Πάοκ. Κάτσε ρε ραπ, κάτσε λίγο. Άμα εξαιρέσει το κύπελο που απογοητεύτηκα εγώ πριν. Ήθελες να πας ως το τέλος, παιδί μου. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε γενικές γράμμες τώρα είμαστε 4 χρόνια εκτός Super League, είμαι ικανοποιημένος. Έτσι. Και τώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι καλή. Εκτός αν είναι το πυροτέχνημα
τον αρχικόν αγωνιστικό με τον Ερέρα. Ναι. Δεν ξέρω, αν και δεν νομίζω δηλαδή. Όχι, όχι, φίλε, βασικά βάση ρόστρα αυτό που βλέπω, ο Άρης δεν μπορεί να μην δεν βγει η Ευρώπη. Δεν υπάρχει αντίπαλος, πώς να σας το πω. Θα πανηγυρίσει. Ποιος θα σε περάσει, ο Πανετολικός τώρα. Θα κάνετε φιέστα με την Ευρώπη. Φαγώθηκε. Περίμενα, άστα αυτά. Τι διαόλου κάλτσα. Στη φιέστα ψυχολόγο, ψυχίατρο θα έχετε μαζί σας. Να σας φτιάξει. Είναι στον Πειραιά αυτός, δεν τον πειράζει. Ναι. Δεν θα είμαι εγώ. Όχι, όχι, δεν είμαι. Ξέρεις, είμαι μεγαλωμένος νεαπολίτης εγώ. Α, μάλιστα. Μεγάλος σε δύσκολη περιοχή, γι' αυτό είσαι άπλας. Δύσκολη περιοχή, πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Έτσι, ήμασταν δεκαετία του 90, τώρα σαν έφηβος εγώ ήμουνα από τους, αν όχι ελάχιστον, τους λίγους αριάνους μες στην Νεάπολη. Η εξαίρεση στον κανόνα. Κινδύνευε η ζωή σου. Ναι, κανένα δύο φορές γιατί. Σε λόγο, το κουτσάκι. Μετά το κόψα φυσικά μετά από ένα περιστατικό. Κυκλοφορούσα και με κασκόλ εκεί πέρα. Ναι, ναι. Του Άρη, αλλά μετά από ένα περιστατικό συγκεκριμένο το κόψα γιατί φοβήθηκα, έτσι. Ναι, εντάξει, είπαμε, είναι περιοχή λίγο επικίνδυνη. Γιατί, εκεί δεν ξέρω άμα ξέρετε από Νεάπολη, εκεί στο Μακεδονικό είχε και το τέτοιο. Είχε σύνδεσμο. Ναι, 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 εντάξει. Λέει, άμα σε δαγκώσει είναι απολύτης πάοξη. Θες αντιτετανικό ρο. Τι γίνεται, επειδή ήμουν μεγαλωμένος, με ήξεραν δηλαδή. Εντάξει, ναι, μια φορά πήγαινα με δαγκάσει ένας πάοξης από την Νεάπολη. Του λέω, φίλε, βάλα γροθιά καλύτερα. Λέει, γιατί. Λέω, γιατί αν με δαγκώσεις, θα θέλω αντιτετανικό ρο και κάνα απεργία τότε στα νοσοκομεία ή κάτι, ξέρεις εσύ. Άσε. Αργιανέ, τα λέμε. Να πέφτει να τα λέμε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Μετά όμως είδα τα νύχια του. Όχι, το σπαθί. Μην γρατζουνίσεις λέω τώρα. Ωραία, γιατί να κάνω. Έλα μπορώ τώρα θα μαλώσουμε τώρα. Φιλαράκια, φιλαράκια. Να πάει στην ευκαιρία. Και με κοιτάει. Εγώ τώρα τι να σε κάνω. Καλημέρα. Τι πλάκα. Απ' τη μια το δόντι. Σάπιο. Απ' την άλλη το νίκη. Σπαθί. Σπαθόλουρο. Ναι. Χαμένος είμαι τώρα. Τελείωσες. 2-0, καλώς τα παιδιά είσαι. Τελείωσε. Καλημέρα στο Όφεμπαχ που μας ακούνε εκεί με απεριόριστο ίντερνετ και ασύρματο ακουστικό μόνο, λέει cool και rap ακούμε. Καλημέρα. Είχα ένα επαγγελματικό. Δημήτρη, να σε καλά. Είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού, με λέει θα έρθει στην τάδε εδώ. Πάω εγώ εκεί, δίπλα ήταν ο σύντομο φίλο μου, πάω Νεάπολη. Περνάω απ' έξω έτσι. Με βλέπουν αυτοί, θα ρίξει και είδανε. Ναι, ναι, ναι. Θα ρίξει και είδανε καλά, λεοντάρι να εξωγήινο. Αρχίζαμε τι κλάβια. Λέω τι γίνεται, γιατί κορνάρω, τι είναι εδώ. Ναι. Μα που να τον είχε μπροστά μου. Ναι. Έσχασε. Λέω τι νύχι είναι αυτό. Τι σπαθόλου ρε. Λέω στον περιπτερά του δεν πουλάτε. Σου βγάζει νύχι ο περιπτερά. Βλέπω ο περιπτερά. Πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο τον είχε. Λέω νυχοκόπτε δεν πουλάνε εδώ πέρα. Να μα φάνε λάκανο. Πάμε να πάρουμε τρει-τέσσερι. Ψάχνουμε Καρατζιά Θανάσιο. Έλα Θανάσιο αγόρι μου. Καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα στο εξωτικό τριάδι. Κουμπάρε μου, μποντζόρνο κουμπάρε μου. Ακουμπάρε μου, αγόρι μου, γλυκό μου αγόρι. Το τρελό το παιδικός άνθρωπος. Ένα στιγματάκι να παίξουμε μπασκετάκι. Να έρθω το πρωί, εκεί μέσα θα τραβάει ο Κούλης και θα παίξουμε μπάσκετ. Ζήλεψαν τώρα, θα έρθουν εκεί μπόκο. Θέλει να παίξει αυτός που είναι 1,90. Φωτιάδης. Εναντίον, ένα επί ένα, εναντίον του Χατζινάκου που είναι 1,60. Αυτό είναι ωραίο βίντεο. Θα το κάνουμε αυτό τελικά. Θα το κάνουμε. Και το κύπελο, να είναι και ο Κούλης εκεί να κάνουμε. Θα σε βάλει με στα καλάθια ο Κοντός. Λοιπόν, ο Κοντός ξέρει μπάσκετ. Φωτιάδης εναντίον Χατζινάκου. Ο Κοντός θα σε κάνει κόσκινο. Τέλος. Φύγε Φωτιάδη. Λοιπόν, σ' αγαπάμε. Αλλά θέλω μισό δευτερόλεπτο. Έστω να κάνουμε ένα παιχνιδάκι οι δυο μας. Κουστάκι μέσα εκεί να κάνουμε βιντεάκι. Να το ανεβάσουμε. Δεν τα βρήκε τώρα το μπάσκετ. Σε έδωσα ιδέα τώρα τροφή. Θα γίνει χαμός τώρα με τον μπάσκετ. Να ξέρεις. Τρελάθηκα τώρα. Θα έρθει Κιμπόκο. Θα έρθει ο Άλεξ από την Κόρη. Πεντάδα ομάδα έτοιμη έχω. Πεντάδα. Κιμπόκο διαιτητή. Λοιπόν, θα τρώμε τι μπάλε. Να έρθω από την μπάλα και πέρα να κάνουμε μαζί. Εντάξει, θα τη φέρω. Θα τη φέρω. Ψόφι είστε. Ψόφι. Φύγε, φύγε. Τι είναι αυτό το Φωτιάδης, ψυχούλα. Αλλά εγώ τον αγαπάω να ξέρει, έτσι. Η κίνηση με το ξύλο που φέρε που είχε ζωγραφισμένο αετό, μια φωτογραφία τα έκανε, με συγκίνησε. Είχε φιλινάδα τη ζωγράφωρη γι' αυτό. Όχι, όχι, μια αυτοτυπία έβαλε πάνω. Ναι. Ένα χαρτί έβαλε απλό. Ναι. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς να. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Παιδιά, μια ερώτηση θέλω να κάνω τώρα, αυτό που λες εσένα. Μάλιστα, κύριε. Μιλάς για Ευρώπη και λέει ο προπροηγούμενος που πήρε από την Dortmund ότι πρέπει να μπουν 10 άσβερκοι έξω από τη θύρα 4. Ναι, έτσι για να μην πάνε και σκοτώνονται μέσα σαν τα ζώα. Μην πέσει η κερκίδα. Ναι, πρέπει να μπουν 10 άσβερκοι για να μου δώσουν να καταλάβω ότι άμα θα πάω να το κάνω εγώ αυτό θα σκοτωθώ εγώ και οι συνάνθρωποι μου.
Αυτό είναι η Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε δηλαδή πάντα ένα πάνω από το κεφάλι μας. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Δηλαδή δεν ξέρουμε εμείς το δικό μας καλό, αυτό λέει ο φίλος. Αν θα πάμε να μπλέξουμε, έχεις δίκιο φίλε. Αλλά δυστυχώς 100%, όχι, όχι, σωστά μιλάς. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να έχω πάντα κάποιον έναν, οποιονδήποτε πάνω από το κεφάλι μου. Για να προστατεύσει τον εαυτό μου. Το αυτονόητο να κάνουμε δηλαδή. Το αυτονόητο δηλαδή. Τη ζώνη δεν τη φοράμε για τον αυτονόητο μου να μην με γράψει. Έχει δίκιο ο φίλος Κωνσταντίνο. Μην τραχάρω και στο δω. Είσαι το τηλέφωνο της ημέρας φίλα, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει με ραγιάδες πάνω του κεφάλι να κάνουμε δουλειά. Σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς. Ναι ρε παιδιά, απλά μιλάμε. Για να γίνουμε πιο ανθρώπινοι και για ναι, να είμαστε κάπου ανθρώποι. Ναι. Το άνθρωπο πάνω από το κεφάλι να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, ναι. Είναι λίγο ανάποδο. Έχεις δίκιο φίλε, να είσαι καλά. Καλώς, καλημέρα. Συγγνώμη κιόλας. Τι συγγνώμη, το καλύτερο τηλεφώνημα για μένα. Σου λέει το αυτονόητο ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, δεν πρέπει κόκκινο. Να πω. Ναι. Μου θυμίζει τον κόκκινο. Γιατί? Κάνει ουτοπικές τοποθετήσεις. Ναι. Δεν γίνεται λες. Να καταλάβει ο Ούγκλες, ο Έλληνας τώρα. Ναι, ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι κάφρος ούτως ναι. ή άλλως. Ναι, το έχουμε στο DNA μας. Όλοι μας βάζουμε και εμάς μέσα. Τον Έλληνα τον κάφρο τώρα να βάλει το βάζω σε εσωτερική πειθαρχία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σημαίνει εσωτερική πειθαρχία. Ουτοπία το θεωρείς. Εσωτερική. Ξέρω, ξέρω. Ναι. Να μπορεί σημαίνει... να αντιθασεύσει τον εαυτό του. Ναι. Ναι. Ποιος αντιθασεύει τον εαυτό του. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, αλλά άμα βάλει στο μυαλό του ότι υπάρχει κίνδυνος για τον εαυτό του, ούτε γι' αυτό. Το κόκκινο χάρη του 10.000 ευρώ. Ναι. Πες, πάρτα. Πάρτα. Φάτα. Ναι. Τοποθέτησέ τα. Ναι. Και πού θα τα φάει. Ξέρω. Τα 8.000 εκείνο θα τα παίξει. Τι πράγμα. 1000 ευρώ θα πάρει δύο ζευγάρια παπούτσια. Τι πράγμα είσαι ρε εσύ. Τι και άμα τρακάρει το πουθενά ναι, το αμάξι, ναι. 500 ευρώ. Του μείνουν 500 ευρώ, θα πει δεν τα παίζω στον Άσο της Ρεάλ. Ένα τελευταίο παίρνουμε. Ένα τελευταίο γρήγορα για να κλείσουμε την εκπομπή. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Με εσάς θα κλείσουμε κυρία μου. Καλημέρα σας. Από την Κέρκυρα είμαι Θεσσαλονικιός για τον απέναντι σου πήρα. Μάλιστα. Εγώ σε παρακολουθώ στον τρίτο σταθμό. Από σένα έγινα ακροατής αθλητικού ραδιοφόρου. Κωνσταντίνε, για σένα λέει. Για σένα λέει. Για ποιον, κύριε μου λέτε, για τον Κωνσταντίνο ή για μένα. Όχι, όχι, για σένα. Τι σχέση. Μάλιστα. Εντάξει, okay, σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε να το ξέρετε, κύριε μου. Όχι, για τον απέναντι. Όχι. Πήρα, ας πούμε, ναι. Όχι. Ότι είσαι το number one. Μάλιστα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, κύριε μου. Καλημέρα στην Κέρκυρα, να είστε γερός. Κυρίως είναι. Ναι, 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 ναι. Πώς μας ακούνε εκεί. Ίντερνετ, φίλε. Πάλι ίντερνετ. Ίντερνετ παντού. Μας ακούνε όμως στην Κίμη, πρόσεξε, στην Κίμη, επειδή δεν έχουμε παρεμβαλές βουνά, κανονικά 95 και 5. Έχουμε ένα ακροατή τα πόδια που μας ακούει, κανονικά είναι πάνω στη Στάνη εκεί στο βουνό και έχει ραδιοφωνάκι, μας ακούει κανονικά. Στην Εύβοια πάνω, ναι. Στην λοιπόν, Κίμη πάνω. Στην Κίμη. Πάει δηλαδή χωρίς. Ναι, 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 πάει σφαίρα κατευθείαν. Λοιπόν, φεύγουμε κάπου εδώ. Rap and cool show σήμερα με πολύ μπάσκετ. Φινάλ δε παρτίδο. Θα μείνετε εδώ γιατί έχουμε Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για πτύο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται ένα καταπληκτικό δίδυμο. Το Λεοντάρι, ο Έλουρος, ο Γιάννης Πάγκος και η Ρωσική Αρκούδα, Γιώργος Ζαΐρης. Στις 12 ενημέρωση στην Σέντρα με Τζόρτζιο Μπούζο. Καρατζά, Αθανάση, δεν σε αδικό, να ξέρεις. Έχεις άλλα 10 λεπτά μέχρι να βγουν δηλαδή οι παλίκαρα. Αμέσως μετά έχεις δικαίωμα να επικοινωνήσεις. Τα σέβη μας στον αργό μας, τον Θανάση Καζαμπάκα. Τα λέμε το απόγευμα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.